Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε. Τρόικα του Λίμπερο 107,4. Κανονικά. Με στέριο. Με κούση στο αεροδρόμιο. Πήγε να πάρει παίκτη. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρίσκουμε. Για άλλα τραγούδια εδώ μεταξύ. Ενδιάμεσα. Πολύ ωραία. Τέλος πάντων. Τι έγινε, Στέριο. Τι λέει η επικαιρότητα. Η επικαιρότητα. Τι να πει. Δεν είμαι σε πολύ καλή κατάσταση. Τι έγινε. Αυτά που συμβαίνουν στα νησιά. Α, στα νησιά. Τα έχω πάρει λίγο. Ναι. Εγώ νόμιζα με τον κορονοϊό. Τα έχω πάρει και με συναδέλφου που πέσανε. Τι κάνανε οι συνάδελφοι. Δεν γίνεται να πίνουν όπλα στη Μυτιλίνη. Να παίρνουν. Να καζώνουν κλούβε στον ΜΑΤ. Καρτίδηση. Οι συνάδελφοι τι είναι. Ο διευθυντή συνταξιστή. Αυτό, συνάδελφο είναι και αυτό. Εντάξει, μπορεί να θεωρεί ότι η άλλη είδηση είναι πιο. Σεβόμαστε απεριόριστα και τιμούμε τον Κώστα Βουτσά. Οκ, okay, αλλά όταν χρήσανθε βγαίνουν τα όπλα και γίνονται ντου σε ξενοδοχεία που κοιμούνται άντρες αστυνομίας. Απίστευτα. Απίστευτα βίντεο. Δηλαδή θυμίζουν άλλες εποχές. Κανονικό λιντσάρισμα. Δεν γίνεται, ρε φίλε, αυτό να είναι είδηση μετά τον ιό στη Θεσσαλονίκη. Ο ιός είναι πιο, πιο σημαντικό από όλα. Όχι, δεν είναι πιο σημαντικό. Είναι η υγεία. Πιο σημαντικό τον κάνουν χρήσανθε και θέλουν να τρομοκρατήσουν τον κόσμο. Ναι. Να προσέχει ο κόσμος, τα λέγαμε και χθες, ψυχραιμία. Εμείς γεμίσαμε αντισηπτικά εδώ, εντάξει. Οκ, okay, είμαστε, πλένουμε τα χέρια μας, βάζουμε αντισηπτικό, βάζουμε τα μαντιλάκια μας. Εντάξει. Αυτά που γίνονται στη Μυτιλίνη και στη Χίο, εγώ προσωπικά στα 40 μου δεν θυμάμαι ποτέ άλλο τέτοια κατάσταση. Εντάξει, μία τον καιρό είναι. Ούτε τιμάνε αυτές οι καταστάσεις τους ανθρώπους που προσπαθούν να λιντσάρουν άντρες της αστυνομίας, ούτε τιμάει την αστυνομία. Και ευτυχώς μέσα σε όλο αυτό το κλίμα υπάρχουν τελικά πολύ καλά site στα νησιά αυτά που κάνουν πραγματικά πολύ καλή δουλειά αυτές τις μέρες, με εικόνα και με ήχο. Mm-hmm. Δεν γίνεται όμως και οι άντρες της αστυνομίας να σπάνε τα αυτοκίνητα επειδή είναι νευριασμένοι. Εντάξει. Γενικότερα έχουμε θέματα. Μία επιχείρηση κρίσανθε, ναι. Στήθηκε στο πόδι. Στάλθηκαν άνθρωποι άρων-άρων, πολλοί εκ των οποίων οι άντρες της αστυνομίας έχουν θέμα. Έχουν πολύ ψυχολογικό πρόβλημα, κρίσανθε. Τι έχουνε? Ψυχολογικό πρόβλημα. Έχουν αποθυμένα. Δεν γίνεται να είσαι 2 μέτρα, να φοράς εξάρτηση 50 κιλών, να μην σε διαπερνάει τίποτα και να χτυπάς μια γυναίκα 60 χρονών. Απλά δεν γίνεται. Τώρα το αντιλήφθηκες αυτό? Όχι. Θα χτυπούσε ποτέ εσύ μια γυναίκα 60 χρονών? Εγώ όχι. Τι να σε κάνει δηλαδή? Τι μπορεί να σε κάνει έτσι ντυμένος και με τη σωματοδομή σου? Και τη σπάς το πόδι? Και σπάς και αυτοκίνητα? Και απ' την άλλη, εντάξει, καλό, δεν είναι. Επουδενή δεν θα επικροτήσω λιντσαρίσματα και οτιδήποτε άλλο. Αλλά η κατάσταση δεν είναι καλή. Γενικά δεν είναι καλή. Και ο Σταύρος νωρίτερα, μπράβο, γενικά το τσακάλι που έβαλε τους αστυνομικούς μέσα σε ξενοδοχεία μέσα στην πόλη. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για. Η νοημοσύνη είναι κάτω του μηδενός. Όχι, να σου πω, δεν είναι θέμα νοημοσύνης. Έχει ρυθμίσει στρατόπεδα. Δεν είναι θέμα νοημοσύνης. Δεν είναι θέμα νοημοσύνης. Να σου πω τι είναι. Του ανθρώπου και θα σε βάλουν να κοιμηθεί μέσα στην πόλη, σε ξενοδοχείο. Δεν είναι θέμα νοημοσύνης. Ας πάντα και ένα βελάκι, εδώ κοιμούνται τα μάτια. Θα σου πω, επειδή συναναστρέφομαι αρκετά με την Αθήνα σε κεντρικά ζητήματα και θέματα και αρκετές φορές και με την κεντρική εξουσία. Αλλά και γενικότερα με την εξουσία στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι τοποθετούνται στις θέσεις ανάλογα με το τι κόμμα υποστηρίζουν. Και αυτό το κάνουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. Είναι λοιπόν πολύ συχνό φαινόμενο, πέρα από ικανούς ανθρώπους που όντως υπάρχουν στο δημόσιο, αλλά οι περισσότεροι ικανοί είναι φυσιολογικό να πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα για να πληρωθούν καλύτερα. Υπάρχουν λοιπόν και μένουν σε πολλές θέσεις. Έχει λεφτά στο δημόσιο. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Αυτό θέλω να σου πω. Σε πολλές λοιπόν θέσεις που εκεί που υπάρχουν τα λεφτά, μπαίνουν οι άνθρωποι. Οι οποίοι πρέπει να μπουν κάπου να βολευτούν. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα με όλες τις κυβερνήσεις που ξαφνικά έβλεπες εμένα να αναλαμβάνω το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Νιώθω εγώ από αυτό το κομμάτι, όχι. Ναι, αλλά εκεί υπήρχε. Από το κόμμα όμως. Εκεί υπήρχε. Ναι, στην προηγούμενη κατάσταση. Από το κόμμα, ναι. Νιώθεις λοιπόν από το κόμμα, αυτό σου λέω. Είμαι λοιπόν ο Χρήστατος, ο οποίος είμαι με την τωρινή κυβέρνηση, με παίρνουν και με βάζουν εκεί. Εκεί είναι η άδεια θέση αυτή τη στιγμή. Μα παιδιά, εγώ είμαι αθλητικός και τα λοιπά. Είναι γεμάτη στα αθλητικά, φίλε, εκεί που ξέρεις και νιώθεις. Θα πας εκεί. Εντάξει.
Θα πάρω. Τι θα πάρω, θα παίρνει αυτά. Μπαίνει στη διάβια, πάρω πάρα πολύ ωραία. Βγαίνω και κάνω και ένα ωραίο λόγο. Θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε το άλλο. Μόλις φεύγει όμως από το κομμάτι επικοινωνία το όλο ζήτημα και τα ωραία λόγια κτλ., πρέπει να δράσω. Τι να κάνω, πρέπει να στείλουμε αστυνομικούς. Πάρα πολύ ωραία. Κλείστε τους ένα ξενοδοχείο. Δεν έχω επίγνωση της κατάστασης. Όπως αντίστοιχα, βλέπουμε πάρα πολλές φορές. Διοργανώνεται ένας τελικός κυπέλου. Και λέει, και ξέρει ο Αναστασιάδης και ξέρει και ο Χρύσανδος ότι αν παίξει πάω Κάρης, θα πρέπει στο ύψος του Ιπποκρατίου να βάλεις μια δημιουργία ματ. Παράδειγμα σου λέω τώρα. Παίζουν στην Τούμπα. Αν παίζουν στην Τούμπα ή στο Χαριλάου, ξέρεις ότι στα στενά γύρω από Χαριλάου και Τούμπα γίνονται τζουτζου μπρούτζου. Ξέρεις ότι εκεί είναι το επικίνδυνο σημείο. Ξέρεις ότι ανατολικά σε εκείνο το σημείο είναι η Αριανή, ανά δεξιά η Παοξέντες, αριστερά. Ξέρεις την ανθρωπογραφία του θέματος που πας να υποστηρίξεις. Έρχεται λοιπόν ένας αστυνομικός διευθυντής, ο οποίος ήταν πριν στη Λάρισα και τέτοια, και λέει: περάστε την αποστολή του ΠΑΟΚ από την Παπαναστασίου. Γιατί είναι ο καλύτερος δρόμος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνθρωπος που έκανε το σχεδιασμό για τον τελικό του Βόλου, όπου γελούσε και το παρδαλό κατσίκι. Δεν το λέω τυχαία. Είχαν να κλείσουν ένα πράγμα, τη γέφυρα. Το τελικό δεν το λέω τυχαία. Είχαν να κλείσουν αυτό... ένα πράγμα, τη γέφυρα, ξαναλέω. Ναι, πρέπει να είναι. Αντ' αυτού ήταν από κάτω η αστυνομική ελεύθερη γέφυρα επί 40 λεπτά χτυπιόντουσαν, ήμουν μέσα από νωρίς. Αποτύχει η διεθνής αμυθήματα. Δηλαδή, ναι, αν αυτοί είχαν στόχο να σκοτώσουν, ένθεν και ένθεν. Είχαν τα μαχαίρια, τα αυτά, τα τέτοια, τα αυτά. Αλλά... έπαιρνε τον αντίπαλό σου και τον πετούσε κάτω από την πεζογέφυρα και θα πέφτανε σαν τον τέτοιο, σαν τον ζάλογο. Ευτυχώς δεν είχαν την. Γιατί υπήρχαν και βίντεο όπου το αντιπάλου πέφτει το καπέλο και ο αντίπαλος του το δίνει. Δηλαδή, υπήρχε μια ευγενή άμυλα. Δεν είχαν σκοπό να σκοτώσουν. Είχαν σκοπό να πέσουν ξύλο. Ναι. Εντάξει. Αυτός λοιπόν ο αστυνομικός διευθυντής πληροφορίζει ότι έχει πάρει και προγωγή. Okay. Ζούμε σε μια απίστευτη χώρα. Ήταν ο ίδιος. Πρέπει να είναι ο ίδιος που ήταν και στην Πάτρα, φίλε. Αυτός που έκανε το σχέδιο τότε στην Πάτρα και πέρασε την αποστολή του Άρη και το δεύτερο λεωφορείο που ήμασταν εμείς οι δημοσιογράφοι, οι γυναίκες των παικτών κτλ. Ήμασταν στο δεύτερο λεωφορείο πίσω από αυτό που ήταν η ομάδα. Και πήγε και το πέρασε μέσα από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Και άρχισε με καθυστέρηση. Το καλύτερο απ' όλα όμως είναι ότι έκανε τέτοιο αστυνομικό σχέδιο που ζήσαμε τον Braveheart. Δηλαδή έχει φέρει τους φίλους του Ολυμπιακού από ένα συγκεκριμένο δρόμο, τους φίλους του Άρη από έναν άλλο δρόμο και τους έχει φέρει σε κάποια στιγμή στη διασταύρωση και είναι απέναντι. Έτσι. 1500 και 1500. Οι οργανωμένοι. Δηλαδή αφήσαν τα λεωφορεία 2 χιλιόμετρα μακριά και τους βάλαν να περπατήσουν για να συναντηθούν. Και ο τύπος αυτός πήρε και αυτός προαγωγή. Αυτός που ήταν στην Πάτρα τότε. Και πήγε νομίζω μετά στη Λάρισα, φίλε. Γι' αυτό σου λέω ότι νομίζω ότι είναι ο ίδιος. Ο. Έλειπα ένα βιντεάκι. Άρα είναι το βράδυ... αυτό το κομμάτι. Ποια είναι η βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μονοϊού. Από που συλλάβιζε. Ναι, έχει άλλα 50 βίντεο που τα έχει κάποιος, τα έχει πάρει. Ναι, είναι ωραία. Είναι ωραία όμως. Και βλέποντας το βίντεο. Ναι. Πραγματικά λόλα να ένα μήλο. Γιατί λες να σου πω κάτι, είπανε πολλοί. Εντάξει. Η κοπέλα έχει άγχος. Ναι. Το δέχτηκα. Λέω ρε φίλε, εντάξει, δεν είναι εύκολο ναι. να μιλήσει στο βήμα της Βουλής πρώτη φορά. Ναι. Σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον ναι. με δεινόσαυρους πολιτικούς κτλ. Ναι. ναι. Υπάρχουν, Χρύσανθε, θα σκεφτώ πολύ γιατί είναι ωραίο και βιντάκι λίγο να γελάσουμε, ναι. να το ακούσουμε. Υπάρχουν άλλες 20 ομιλίες της. Ναι. Λόλα να ένα μήλο. Ρε φίλε, μπορεί να έχει ένα θέμα να μιλάει αργά. Κυρία είναι βουλευτής. Μπορεί να μιλάει αργά. Τώρα θες πάλι να αρχίσουμε να δούμε ποιοι είναι οι βουλευτές. Οι απόφοιτοι δημοτικού, τέτοια αυτά, θα αρχίσουμε πάλι αυτά. Καλά μας κάνουν στο τότε στην τελική. Ναι, αφού του ψήφισε. Μπράβο μας. Δεν την ψηφίσαμε. Πού είναι. Ψηφίσαμε. Πού είναι η κυρία. Στα νησιά πρέπει να είναι κιόλας. Ωραία. ωραία. ναι, αλλά είναι ωραία η κυρία Μονογιού. Μένα μου αρέσει. Σαν την κυρία Μονογιού και σε ανδρικό έχουν ωραία. Περάσει. Την ψήφισα, Κώστα. Κώστα, την ψήφισε την κυρία Μονογιού. Δεν την ξέρω την κυρία. Πολύ ωραία κυρία. Για αυτή που όταν μιλάει, μιλάει λίγο αργά. Α, που λέει, ναι, εντάξει, ναι, όντως. Ναι, όντως. Ρησίδες. Ψηφίζεται, αλλά όχι ο βουλευτής. Γιατί? Για παρέα, για... Η Ιταλία όμως. Για φίλοι. Η Ιταλία όμως, φίλε, βγάλαν τη Σιωλίνα. Δηλαδή μας ξεπεράσανε. Εμείς βγάλαμε Τζούλια Αλεξανδράτου, βγάλαμε... Πώς είναι την άλλη, Αλεξα... Εμείς Χρύσανθε, Μαρία... εμείς βγάλαμε... Έχει μεγάλο ρόλο... Στην πολιτική του τόπου μας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, Χρυσανθέ. Ο Άδωνης. Ο Άδωνης καλός πολιτικός. Βέβαια. Πολύ καλός πολιτικός. Πολιτικός είναι καλός. Απλά είναι λίγο τσιρικτός. Όχι, δεν είναι αυτό, Χρυσανθέ. Τι. Αναιρεί τον εαυτό του κάθε μισή ώρα, ο Άδωνης. Όχι. Όχι. Δεν υιοθετώ. Καλά. Δεν υιοθετώ. Καλά.
Δεν υιοθετώ. Όλοι οι πολιτικοί, άμα τους έχεις δει, αυτοανερούνται. Τέλος πάντων, μην το πάμε στο πολιτικό τώρα. Τώρα ναι, μην. Μην το πάμε στο πολιτικό, γιατί θα σου πει και ο άλλος, όχι ο Τσίπρας, όχι ο τέτοιος. Εγώ θα πω στο φινάλε, έχοντας ζήσει και θυμάμαι καλά την κατάσταση τα τελευταία 25 χρόνια, ότι καλά μας κάνουν παιδιά, ίσως μας κάνουν και λίγα. Γενικότερα όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει, εντάξει, και αυτές θα περάσουν. Καλά μας κάνουν. Θα σου πει ο καθένας όμως το δικό του. Εσύ θα λες για τον Ανατολάκη, εγώ θα λέω για τον Ζαγοράκη. Όλα αυτά είναι κομμάτι. Ο άλλος για τον Γεωργούλη. Για όλους, για όλους. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά άμα το δεις όμως, άμα πω εγώ τους δύο αυτούς που δεν γουστάρω, εσύ αυτούς που δεν γουστάρεις, είναι όλοι. Δεν είναι θέμα γουστάρω, εσύ και δύο. Και δεν μπορούμε να με εκπροσωπήσουν. Ναι, αυτούς ψηφίζω όμως. Και ψηφίζω. Αυτούς ψηφίζουμε. Να σου πω και κάτι. Αυτή βέβαια είναι και η υποψήφοι. Είναι και αυτό ένα κομμάτι που πρέπει να δούμε. Τέλος πάντων, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και ικανοί. Υπάρχουν και ικανοί. Και υπάρχουν και άνθρωποι που πραγματικά κάνουν και δουλίτσα. Απλά, εντάξει, αναδεικνύεται το άσχημο δυστυχώς και το κακό πάντα. Και στο κάτω-κάτω της γραφής τι να αναδείξει, ότι κάποιος έκανε μια σωστή επερώτηση και βοήθησε και χτίστηκαν, ας πούμε, δύο σχολεία. Αυτό δεν πουλάει. Ενώ το άλλο αυτό με τη Μονογιού ή το Ζαγοράκι ή τον Ανατολάκι ή οποιονδήποτε άλλο, πουλάνε. Και γιατί είναι γνωστοί, είναι ποδοσφαιριστής, τραγουδιστής, ηθοποιός ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά και γιατί πουλάει το αρνητικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τέλος πάντων. Ωραίος ο περιφερειάρχης Αιγαίο, κάτι. Δεν ξέρω ακριβώς το θεσμικό του ρόλο. Ούτε το όνομα του μου διαφέρει. Ο οποίος δεν, δεν αντιλαμβανόταν ότι τον έγραφε η κάμερα, έτσι. Γιατί γελούσαν οι άλλοι και έκανε. Δεν είναι. Ο άλλος είχε το κινητό στο έτσι, ας πούμε. Ναι. Με ποιο μιλούσε. Μιλούσε με έναν από τον Γεραπετρίτη, μάλλον. Και είπε. Υπουργό Επικρατείας. Και το είπε. Και είναι εκνευρισμένος. Θύμωσε ο Πρωθυπουργός. Είναι εκνευρισμένος. Και λέει να και. Ναι, προφανώς βέβαια αν δεν ήταν σε άλλη παράταξη, γιατί ήταν από την άλλη παράταξη, δεν θα το έλεγε. Εντάξει, έτσι γίνεται, αυτό γίνεται, ρε φίλε. Είναι δική μας. Πολύ ωραία μιλάμε. Και είναι, λέει, δική μου κουβέντα, λέει, και θα λέω ό,τι θέλω, είπε σήμερα. Δεν το ανέρεσε. Καλά έκανε, ρε φίλε. Εντάξει. Μπράβο το που το είπε και το υποστηρίζει, μια χαρά. Τι να κάνουμε. Απ' την άλλη, να μας πει τι έκανε και αυτός για το όλο θέμα. Γιατί ωραία κρύβονται πίσω από την εκάστοτε κυβέρνηση, είτε είναι του ΣΥΡΙΖΑ, είτε του ΠΑΣΟΚ, είτε της Νέας Δημοκρατίας, οι τοπικοί άρχοντες. Α, δεν πω εκεί. Μην πάμε χρυσά μακριά, που δεν ξέρουμε τι έχει γίνει στα νησιά και δεν έχει γίνει. Προφανώς δεν έχει γίνει τίποτα. Πάνω κάτω. Να πάμε στα δικά μας εδώ, τα τελευταία 30 χρόνια στην πόλη μας. Τι έγινε. Περάσαν πάρα πολύ. Τι έγινε στην πόλη. Δήμαρχοι, περιφερειάρχοι, βουλευτές. Ωραία παραλία κάναμε. Η παραλία είναι το μόνο έργο που έχει γίνει της προκοπής. Και όπως έχει πει και ο μεγάλος Μπουτάρης, ναι. Τουλάχιστον ο κόσμος να κλαίει τη μοίρα του σε ένα ωραίο περιβάλλον, ναι. Στην παραλία. ο Μπουτάρης που ξεφώνησε για το Δημαρχιακό Μέγαρο, αλλά μια χαρά πήγε και μπήκε μέσα και κάθισε και το εκμεταλλεύεται. Ωραία, ξεφωνήσουμε πάντα. Αλλά μετά μια χαρά. Τέλος πάντων. Τι ξεφώνησε δηλαδή. Γιατί το κάναμε, το Δημαρχιακό Μέγαρο. Α, που ήταν τόσο μεγάλη δαπάνη και αυτά και τα λοιπά. Και δεν πρέπει να μην πάει μετά, τι και δεν πρέπει να λειτουργήσει. Δεν πρέπει να λειτουργήσει και τα λειτουργικά έξοδα πάνω. Μια χαρά. Να χτίσει. Εν τω μεταξύ, να ρωτήσω κάτι τον δήμαρχό μας, τον κύριο Ζέρβα. Δηλαδή, συγγνώμη, από όλους τους χώρους στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο πράγμα που έκανε απολύμανση ήταν το Δημαρχιακό Μέγαρο. Τι θα κάνει. Αφού εκεί μέσα κυκλοφορούσε η κυρία. Είναι δυνατόν. Η κυρία ξέρει γιατί πήγε στην Ιταλία, Κώστα. Α, η κυρία αυτή, σοβαρά. Δεν το ήξερα αυτό. Είναι υπάλληλος εκεί. Όχι, πρέπει να πέρασε από εκεί. Τι έκανε. Ήταν στην Ιταλία. Δουλειά, ρε φίλε, να πλώσει ένα πρόστιμο με μια κλίση, ξέρω εγώ. Πέρασε από εκεί πάντω. Όπω Κώστα. Από εδώ πέρασε, όχι. Παιδιά ήταν υποψήφια, το ξέρουν όλοι. Μπορεί και να κυκλοφορήσει το όνομα τη κοπέλα. Με ποιον. Με αυτή την παράταξη. Ήταν νομίζω με του Ζέρβα, ναι. Εγώ πάντω διάβασα ότι ο λόγο που πήγε στην Ιταλία ήταν. Για μια επίδειξη μόδα. Η εβδομάδα μόδα. Η εβδομάδα μόδα. Τώρα ξέρει ποια είναι η πλάκα. Να έχει πέσει έξω από το Δήμο Θεσσαλονίκη. Η πιάτσα την ξέρει. Για να μας την πεις εκτός αέρα. Εντάξει, όχι τι φταίει η γυναίκα. Εντάξει. Ναι, και. Προφανώς όλοι έχουμε δουλειές. Και το χειρίστηκε, να το χειρίστηκε πολύ καλά το ζήτημα και μπράβο της. Και υπεύθυνα το χειρίστηκε πολύ. Υπεύθυνα, ενημέρωσε κατευθείαν. Τι είπε δηλαδή, έχω κορονοϊό. Είπε, έχω αυτά τα συμπτώματα, ήμουν στην Ιταλία. Α. Έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει οποιοδήποτε έχει αυτά τα συμπτώματα. Δεν κάθισε σπίτι του όπως ο Ιταλός. Ναι. Ο Ιταλός ο μηδέν, ναι. Γιατί ο αρχικός τον λένε μηδέν, ναι. Ο ασθενής μηδέν, ο Ιταλός. Πέρασαν 10 μέρες και έκανε πρώτα βόλτες, χαιρετούσε όλο τον κόσμο. Μουλο. Κανονικά δηλαδή αυτό. Και μετά πήγε και είπε, ξέρετε, ήμουνα στην Κίνα και στην Πεκίνα. Και κάνω αψού σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν. Πω, πω.
Υπάρχει ένα βιντεάκι 5 δευτερολέπτων. Δηλαδή πραγματικά η πιο σύντομη ταινία τρόμου. Κινέζος με αντιγύρισε. Είναι 7, α, αυτό που, 7, αυτό που 8, βήχει προς τα κάτω. Είναι 7-8 άτομα. Πολύ σε ωραίο. Μια στάση λεωφορείου. Ναι. Όλοι με μάσκα. Ένας βήχει, σηκώνει τη μάσκα και φτύνει στο πεζοδρόμιο και περνάει λεωφορείο. Και όπως είναι τα νεράκι που έφτισε, τα ρίχνει. Τους ρίχνει όλα, τους κάνει όλους λόγους. Και μείνει ταινία τρόμου. Τέλος πάντων, για να το σοβαρέσουμε το θέμα, δεν είναι για να γελάμε και πολύ. Αλλά δεν είναι και για να μας πιάνει μούρλα, να αδειάζουμε το σούπερ μάρκετ μέχρι. Έχει μείνει τίποτα. Πανηγυρίζω, πανηγυρίζω για να κόπλους. Με τα αντιβιωτικά και με όλα αυτά που παίρνουν. Εν τω μεταξύ. Έχουν αδειάσει και τα αδάρφια με τις μπάμιες, Κρίσταντε. Με τις μπάμιες. Υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε μπάμιες. Αυτό με τα ράφια, πραγματικά δηλαδή είμαστε ένας λαός. Ελλάς, ο λέω, λέει. Καμία τύχη, παιδιά. Δεν το κάνουν όλοι. Κάποιοι συγκεκριμένοι που πήγαν, εντάξει τώρα. Δεν είναι. Εντάξει, πάντα υπάρχουν αυτοί. Υπήρξε και στο ΙΤΑ έναν ή ένα υπήρξε τέτοιο και σε κάθε περίπτωση που υπάρχει κάτι τέτοιο. Εν τω μεταξύ πήγαιναν για πόλεμο με την Τουρκία το καλοκαίρι, που λέγανε και πήγαν και βιάζαν τα ράφια κάποιοι. Οκ, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Τι να κάνουμε τώρα. Από εκεί και έπειτα δεν πρέπει να φτάσουμε στο άλλο άκρο που να μην είμαστε, δηλαδή να ερχόμαστε να φτύνουμε μέσα στα μούτρα του άλλου, να φτερνιζόμαστε. Κάναμε εντάξει, φτερνίστηκα, τι έγινε κτλ. Αλλά δεν πρέπει να πάμε και στο άκρο να το κάνουμε το συγκεκριμένο. Ζήτημα λες και είναι μια θανατηφόρα ασθένεια από μόνη της, καταλαβαίνετε τι λέω. Για να προκαλέσει θάνατο αυτή η ασθένεια πρέπει να έχεις και άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά το ίδιο ισχύει και με το ΙΤΑ 1-1. Και, ναι, το και ίδιο ισχύει γιατί και, τότε δεν και με διάφορες άλλες μορφές γρήπης που υπάρχουν κανονικά με και τη γρήπη των πτηνών, όλα αυτά. Το χείρον, οι τρελές αγελάδες. Όλα αυτά. Και μάλιστα λένε ότι η γρήπη αυτή τη στιγμή έχει σκοτώσει περισσότερο κόσμο. Η κανονική. Οι διάμορφες μορφές. Η εποχική. Κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό. Κάθε χρόνο. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και εμβόλια δεν κάνουμε. Τώρα είναι η τρέλα γιατί έγινε αυτό το μπαμ με τη συγκεκριμένη ασθένεια στην Κίνα. Με αυτά που. Με τις νυχτερίδες και τα. Αυτά που. Και αράχνες γλυκιά μου. Και τι κάνανε και τα λοιπά. Έχουν βγει πολλές με τέτοια περιστατικά. Βλέπεις ότι για Κίνα έχει σταματήσει το μεταξύ τώρα. Δηλαδή το έχουν αντιμετωπίσει τώρα την Κίνα. Δεν υπάρχουν πλέον θανατηφόρα κρούσματα εκεί κτλ. Έχουν σταματήσει. Δεν έχουν σταματήσει. Απλά έχουν περιοριστεί. Ωραία. Είναι 90 χρονών. Έχουν περιοριστεί. Πάρα. Ναι, στα φυσιολογικά επίπεδα. Στα φυσιολογικά επίπεδα. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Η λίμωξη του αναπνευστικού είναι πιο σοβαρό. Και αυτό είναι μια παρόμοια και κατάσταση. Αυτό τέτοιο είναι. Ναι. Αν πάθει κάποιος ο οποίος είναι σε ευπαθή ομάδα, κινδυνεύει έτσι κι αλλιώς. Ο Βουτσάς, παραδείγματος χάρη, από λίμωξη του αναπνευστικού έφυγε ο άνθρωπος. Ναι. Δεν είχε κορονοϊό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ότι πρέπει να πλένουμε τα χεράκια μας, πρέπει να βάζουμε τα. Αυτά πανηγυρίζουν όλοι με τα που πουλάνε. Αυτό αυτά με τις μάσκες. Όπως είδες, Κώστα, φέραμε στο. Πω, κύριο Σκόλκα, τα φέρε όλα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Κανονικότατα και έξω και μέσα. Με τις μάσκες, γιατί σε λίγες μέρες. Με τις μάσκες γίνεται το αντίθετο του μεταξύ, να ξέρεις. Ναι, το ξέρω. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει αν φορά συνέχεια τη μάσκα κτλ. Λοιπόν, επειδή σε λίγες μέρες θα ξαναέχει. Θα ξανέχουν τα φαρμακεία μάσκες, ναι. Λογικά. Να πάμε να αγοράσουμε τι. Παιδιά, μην αγοράζετε 50-50. Ναι. Υπάρχουν και άνθρωποι που τους χρειάζονται τις μάσκες, όντως. Δεν ναι. Μπορούν να βγουν μάσκες. Γιατί πήγε όλος και πήρε 50, όλος πήρε 100. Μπορείς να κάνεις αυτό. Όλος πήρε 1000. Να κάνεις αυτό, δες. Άρα με full face μπορούμε οι να μάσκες, είμαστε. Οι μάσκες είπαμε τώρα. Δεν προστατεύουν. Με full face μπορούμε να μάσκες. Είμαστε. Γιατί δεν το είπατε όταν είπε ο Ολυμπιακός ότι είχε full face και τέτοια. Και όπως σωστά έγραψε κάποιος. Προστατεύτηκα από τον κορονοϊό, κύριε. Όπως σωστά έγραψε κάποιος. Στα λεωφορεία καταλαβαίνει. Όταν δεις κάποιον με μάσκα, τότε να ανησυχήσεις γιατί αυτός είναι που δεν πρέπει να. Στα λεωφορεία γίνεται, καταλαβαίνετε, τη πόπη. Τη πόπη. Δηλαδή, είναι προτιμότερο να βρει όλο τον κόσμο παρά να προσπαθήσει να κλείσει ένα παράθυρο. Και να πει κλείσει ένα παράθυρο, κρυώνουμε. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Λοιπόν, είπατε ότι ο Κορνήλιος Παλάς είναι μαζί μας. Είναι μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Το υπερπολιτελές ξενοδοχείο στην Αχαίλο Θεσσαλονίκης, 4 αστέρων. Διαμονή άψογη, διατροφή φοβερή. Wi-Fi παντού. Πολύ προσεγμένη χώρη. Με γυμναστήριο, με εστιατόριο, με καφέ μπαρ. Με άνετο πάρκινγκ φυσικά. Κέντρο απόκεντρο της Θεσσαλονίκη. Έτσι και για ωραίες αποδράσεις με το έτερο νήμιση. Αλλά και για την ομάδα σας. Ο καλύτερος τόπος διαμονής και προετοιμασίας, έτσι, ιδίως για όσους έχετε παιχνίδια, για ακαδημίες,
για εκδρομές και τα λοιπά, είναι το καλύτερο ξενοδοχείο και δίπλα στην πόλη και έξω από αυτή να γλιτώσετε τη φασαρία, την ταλαιπωρία, τα παρκαρίσματα. Καλά, εδώ τώρα υποτίθεται ότι έχουμε και δημοτική αστυνομία και τροχιά και από όλα, δεν έχουμε? Έχουμε. Τροχιά έχεις ζήσει ποτέ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης? Ναι. Ελάχιστες ώρες. Στη Δωδεκανήσου γράφουνε. Ναι, στη Δωδεκανήσου, που είναι το, επειδή είναι το τμήμα απέναντι. Ναι. Ευχαριστώ. Εκείνο δεν είναι. Λοιπόν, όμως, τριπλή είναι, γραμμή στην Τζιμισκή, διπλή γραμμή στην Εγνατία. Καλά, δεν μιλάμε για την Κασάνδρου, για την Αγίου Δημητρίου. Λαμπράκι. Φίλε, τώρα λίγο να ξεφορτώσω. Λαμπράκι, ειδικά γίνεται χαμό το απόγευμα, Κωνσταντίνε. Φίλε, λίγο. Στα γυράδικα. Να φάω ρε. Λαμπράκι. Ένα λεπτό σταμάτησα. Αυτά πρέπει πρώτα να δούμε και μετά να δούμε. Είχε γίνει εδώ δουλίτσα στη Δωδεκανήσου. Στο ξεκίνημα. Έγραφε. Στο ξεκίνημα. Και τώρα δεν παρκάρουνε. Χρήσανθε, ξέρουν όλοι, να σου πω τώρα εγώ και να πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Ξέρουν όλοι ότι 10.30 με 11 ξεκινάνε δύο δημοτικοί υπάλληλοι από τα λαδάδικα. Ναι. Και πάνε το με... πάνε προς τα πίσω με τα πόδια. Ναι. Καταλαβαίνεις τι ρυθμούς, αν δεις να το γράψεις, να βγάζεις το πλοκάκι, ναι, να το ξαναβάζεις τα λοιπά. Και από Αριστοτέλους και πίσω μέχρι τη Χάνθ γίνεται πανηγύρι. Ναι. Αυτό τι σημαίνει όμως? Επειδή ζητάμε πριν, όλος ο λόγος που κάναμε πριν ήταν για αυτούς που μας εκπροσωπούν στη Βουλή. Η πολιτική γενικότερα θέλει, ας πω κάτι, θέλει ευελιξία. Λοιπόν, σου λέω εγώ. Βάλε έναν με ένα μηχανάκι. Δεν γίνεται, για να πάρεις βάρνα, φίλε. Ποια, ποια. Φωτογραφιούλα το αυτοκινητάκι σου, φωτογραφιούλα. Στέριο μου. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Όχι, αυτό που λες είναι σωστό. Απλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται όμως πάντα να λέμε το κομμάτι αυτό της ευθύνης της πολιτείας ή του νόμου. Είπα, βάζω και εμένα μέσα. Όταν η παιδεία μας είναι ανύπαρκτη. Δεν είμαστε άνθρωποι. Και ξεκινάνε από πολλά πράγματα. Από κάπνισμα, παραδείγματος χάρη. Βλέπεις τι γίνεται. Βγαίνουν τώρα και καπνίζουν όλοι έξω. Βγαίνουν και καπνίζουν. Γιατί. Κανονίστε το. Σιγά-σιγά πειθαρχούν, βέβαια, βγαίνουν. Φυσικά και βγαίνουν. Βέβαια. Τα μπουζούκια πάνε και βγαίνουν έξω. Τα μπουζούκια όχι τόσο. Κανονίστε το καλοκαίρι να μας στέλνετε τους καπνιστές μέσα για να βγαίνετε εσείς έξω. Τα μπουζούκια μετά τις 4. Τα μπουζούκια όχι τόσο. Τα μπουζούκια μετά τις 4 καπνίζουν πάλι. Διάλειμμα. Εμείς που έχουμε και παιδάκια κτλ. Πλέον μπορούμε να πάμε σε μια ταβέρνα και να φάμε. Και όχι να γίνουμε καπνιστές. Ενώ πριν ο Χρήστανθος δεν μπορούσε. Γι' αυτό ήταν 62 κιλά. Κώστα, δεν χρειάζεται. Επί 6. Εγώ δεν έχω τα για τα παιδιά, λέω. Εντάξει, τα παιδιά όταν δεν, έτσι, δεν τα πηγαίναμε. Δεν τα πηγαίναμε. Κάνεις σε ταβέρνε που καπνίζανε. Πού τα πηγαίναμε, σε καπέ, σε μη καπνιζόντων. Σε κάπου που ήταν πιο καθαρά. Υπήρχε. Όπου είχε πολύ καπνίλα, φεύγαμε. Τσιγαρίλα. Τώρα μπορούμε να πάμε σε όλα. Καλά. Διάλειμμα. Πάλι στα ίδια πηγαίνουμε. Τρία εισιτήρια τελευταία μέρα σήμερα. Ναι. Για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός μιλάω τελευταία μέρα. Και δύο για Άρης Ατρόμητος. Και ένα για Ηρακλής Ιωνικός. Τελευταία μέρα και για Άρης Ατρόμητος. Και σε λίγο θα ακούσουμε και τον παίκτη. Ναι. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον παίκτη. Ηρακλής τελευταία μέρα. Πεχτάρα. Τι μέρα είναι σήμερα? Πέμπτη. Τι Πέμπτη? Πέφτη. Λοιπόν, και αύριο θα δώσουμε. Κυριακή παίζουμε. Και αύριο θα δώσουμε. Θα δώσουμε και αύριο. Και αύριο. Για ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Τετάρτη 9.30 θα δώσουμε μόνο σήμερα τελευταία μέρα. Για Άρης Ατρόμητος Κυριακή στις 7 επίσης τελευταία μέρα σήμερα. FM κενό ΠΑΟΚ, FM κενό Άρης ή FM κενό Ηρακλής. Ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε στο 54526. Πάμε στο διάλειμμα. Χαιρετίζουμε Σούφο ΠΑΟΚ Τζίψη Δεδροποτάμου. Πάγαμε το πέσιμό μας. Μεγάλος ακροατής. Λοιπόν, θα τα πιάσουμε ένα-ένα. Ναι. Δεν είμαστε πολιτική εκπομπή. Πάμε. Σαν τελευταίο να πω ψυχραιμία εκεί στα νησιά. Νομίζω ότι σιγά σιγά η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί. Σε συγκρούσεις πολιτών με ΜΑΤ. Το άλλο πρόβλημα που έχει γιγαντωθεί, πώς θα λυθεί, δεν ξέρω. Και μάλλον δεν ξέρουν ούτε οι Έλληνες πολιτικοί, ούτε οι προηγούμενοι, ούτε αυτοί, ούτε οι επόμενοι. Γιατί προφανώς κανείς δεν έχει τη δύναμη να εναντιωθεί σε αυτό το σχέδιο που υπάρχει, το μεγάλο. Και έχουν γίνει τα νησιά, Χρήσανθε. Άστα να πάνε. Σου είπα, η Μυτιλήνη έχει πλέον 27.000 μετανάστες. Oh. Σε πληθυσμό 70.000. Και πώς πάει η κατάσταση, τέλος πάντων. Το παρακολουθούμε. Υπάρχει αγωνία. Ξαναλέω, δεν είναι ότι καλύτερο να βλέπεις Έλληνες πολίτες να κάνουν ντους σε δωμάτια ξενοδοχείων και να λιντσάρουν άντρες της αστυνομίας από τη μία. Απ' την άλλη, όμως, το να σπάνε αυτοκίνητα από τα νεύρα τους οι άνθρωποι της αστυνομίας και να χτυπάνε το κοσμάκι, ούτε αυτό είναι σωστό και λογικό. Ας πετανεύσει η λογική, έστω και τώρα, να μην γίνει κάποιο κακό, Χρυσάνθε. Έτσι. Και μετά πάλι κλαίμε και όλοι για δύο μέρες ασχολούμαστε με αυτό. Λοιπόν. Τρία εισιτήρια ΠΑΟΚ Ολυμπιακός για το κύπελλο. FM και όνομα τεπώνυμο αποστολή στο 54526. Δύο εισιτήρια για Άρης Ατρόμητος. Θα γράψετε τη λέξη ΠΑΟΚ ή Άρης αντίστοιχα. Και ένα εισιτήριο για Ηρακλής Ιωνικός. Επαναλαμβάνω, FM και όνομα τεπώνυμο αποστολή στο 54526. Τι είναι σε εξέλιξη? Η δίκη για τα στημένα. Η δίκη των 28, η δίκη της συμμορίας. Όπως
συνηθίζεται να λέγεται και να γράφεται. Ή Κοριόπολη, πώς, και Κοριόπολη, αυτό δεν είναι. Κοριόπολη είναι το προηγούμενο. Άλλο είναι αυτό. Ναι. Μάλιστα, ωραία. Στο Κοριόπολη. Είναι το δεύτερο μέρος της κατάθεσης του Αλέξη Κούγια σήμερα. Ναι. Την άλλη φορά δεν, πρόλαβε να ολοκληρώσει. Λέει και πολλά. Διαβάζοντας την κατάθεσή του, από τη μία δεν έβγαλα και πολύ άκρη, γιατί μπλέκει πράγματα. Πάντως κάθε μέρα έχουμε και μια κατάθεση Αλέξη Κούγια. Ναι. Ο Γκαγκάτσης τα ξέρει όλα, μπορούσε λέει μέσω κουρίδι να περάσει ο μηχανισμό, ήθελε. Απ' την άλλη ο Πιλάβιος τον βάλανε και λέει ήταν άσχετος με το ποδόσφαιρο, λέει ο Αλέξης Κούγιας. Ο Πιλάβιος Κώστα άσχετος με το ποδόσφαιρο. Τι είναι αυτό που λες. Δεν έχει άδικο. για τον κουρίδι δεν ξέρω τίποτα. Ναι. Ο Αλέξης Κούγιας και να μην ξέρει τίποτα μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Ήταν ο νομικός της σύμβουλος της ΕΠΟ. Και μόνο που ο Πιλάβιος στην κατάθεσή του έλεγε όλο. Κώστα είναι απ' την άλλη μεριά το μικροφόνο. Κάτσε εδώ τώρα γιατί έβαλα το για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Έλα εδώ μαζί. Τι μαζί ρε Κώστα, μαζί, μέρα, μαζί. Μπήκες μέρα μαζί. Γιατί έκανα αντισηπτικό. Αντισηπτικό έκανα. Μαζί λέει ρε, μαζί. Σιγά. Και μόνο που στην κατάθεσή του ο Πιλάβος έλεγε. Δεν ξέρω, δεν ήμουν, δεν θυμάμαι. Θυμάστε τι έλεγε στην κατάθεσή του. Είναι δικαστής του δεν ΚΑΣ. Δεν ασχολήθηκα. Ναι, δεν... αλλά η ΣΥΤΗ τον έχει για δικαστή του ΚΑΣ. Δεν γίνονται αυτά. Τρίχα έχει εκεί, μεγάλη. Άσπρη. Άσπρη. Με γεννάσατε. Αναφέρθηκε και στον Ηρακλή ο Αλέξης Κούγιας. Ο Ηρακλής όπως και άλλες ΠΑΕ. Ναι. Χρησιμοποίησαν πλαστές ενημερώτητες, φορολογικές και ασφαλιστικές και μέσω ενός υπαλλήλου της ΕΠΟ έμπαιρναν πιστοποιητικό συμμετοχή. Σωστά λέει. Κώστα. Αυτή η παράβαση είχε τιμωρία πρόστιμου. Έτσι. Εκείνη τη χρονιά έπεφτε ο Αστέρας που είχε πρόεδρο της Ένωσης τον Προύτζο. Σωστό. Βάφτισαν την παράβαση βαρία και δυσφήμιση ποδοσφαίρου και έπεσε ο Ηρακλής. Ποιος το έκανε αυτό, πρώτα-πρώτα λέει ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας. Έτσι. Έχει δίκιο. Δεν έχει δίκιο. Έχει δίκιο, αλλά όταν μετά την το επόμενη. Το έγραφο, όταν μετά από δύο. Το καλό είναι το άλλο. Κώστα, ακούστε λίγο. Είχε πλαστή ενημερότητα. Δεν Κώστα. Είχα. Κώστα, μίλες μπουρδες. Λοιπόν. Η ενημερότητα ούντι. Ήταν πλαστή. Ούντι. Αποδεικνύεται από το σύστημα του κράτους, Κώστα. Άσε. Απλά η τιμωρία γιατί δεν έπρεπε να είναι. Δεν έγινε μεταδίωξη από το ΙΚΑ για αυτόν που έκανε την πλαστή ενημερότητα. Ποιο το είπε, δεν έγινε. Ούντι. Τι. Παραγράφηκε, Κώστα. Δεν έγινε. Ωραίο είναι. Πώ δεν έγινε. Δεν έχει σχέση αυτό. Παραγράφηκε το αδίκημα γιατί πέρασαν 5 χρόνια! Δεν έγινε καμία δίωξη. Αυτό που θέλουν να κάνουν και κάποιοι άλλοι τώρα! Όταν πλαστογραφείς δημόσιο έγγραφο, σε κυνηγάει. Δεν πλαστογραφείς δημόσιο έγγραφο, Κώστα. Αφού είναι. Έστειλες ενημερότητα η οποία ήταν πλαστή. Πλαστο... Δηλαδή, δεν ενώ είχες πληρώσει μέχρι ο να. Ο Πιλάβες πήρε ένα χαρτί και το κουνούσε έτσι. Και έλεγε, ορίστε, να τι. Μωρέ, τώρα και εσύ μην το ξεφτυλίζεις. Όχι. Να λες την αλήθεια. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι είχες πλαστή ενημερότητα. Και εσύ και η ΑΕΚ. Δεν το πιστεύω, δεν τη δω. Αυτό λέω εγώ. Τι να τη δεις. Να τη δω. Λοιπόν, συνεχίζω. Οι ποδοσφαιριστές. Α, λέει το εξής. Ο Αλέξης Κούγιας που θυμάται ποιος επόπτης ο Μπατζανάκης του το 72 είχε πάει εκεί για τη Βέρεια, δεν θυμάμαι τι έγινε. Τα στοιχεία τα γνωρίζετε πιο καλά εσείς. Είχε πρόεδρο τον Αρβανιτίδη, πολύ στενό φίλο του Προύντζου. Οι ποδοσφαιριστές που έκανε τις καταγγελίες για το Βέρεια Ολυμπιακός είναι όλοι τους πρώην ποδοσφαιριστές μου. Ο Γεωργέας είναι ουσιαστικά υπάλληλος του Μελισανίδη. Αν του πει να πέσει από τον τρίτο, θα πάει να πέσει. Λέει ο Αλέξης Κούγιας. Μετά κατηγορεί τον Αμπάρκιολη για ένα παιχνίδι, κάτι για πλατανιά και λέει: τη συνάντηση με τον Πιλάβιο την έκανα με σκοπό να του ορμήξω. Τον θεωρούσα υπαίτιο. Όταν όμως είδα τη δικογραφία του Κοριόπολης, άλλαξε γνώμη μου για τον Πιλάβιο σαν άνθρωπο. Όλη αυτή η δικογραφία και αυτή και οι προηγούμενοι είχαν στόχο τον Μαρινάκη. Στην τιμή μου το λέω αυτό. Για μένα, από τα δεδομένα τη δικογραφία, έπρεπε να είναι κατηγορούμενοι και ο πατέρα και ο Πιλάβιο. Επειδή όμως έγιναν εκπτώσεις. Ήταν μόνο ο Μαρινάκης. Επί εποχής Πιλάβιο και πατέρα έγιναν ακραία πράγματα. Oh. 2 χρόνια πατέρας και Πιλάβιος, 58 χρόνια Ολυμπιακός και. Ναι. Πριν από τον Μαρινάκη έχουν γίνει τα ίδια πράγματα επί χρόνια. Mm. Κόκαλες δηλαδή. Mm. Αυτό το συνεργείο ήταν επί χρόνια. Αυτή ήταν η κατάσταση του Αλέξη Κούγια. Και το ξαναρωτάτε για το Ολυμπιακός Βέρεια. Ήταν πιο στημένη η κατηγορία. Τους έβαλε ο Μελισανίδης για να καταστρέψουν τον Ολυμπιακό και τον Μαρινάκη. Oh. Άρα μετά τον πατέρα και ο Μελισανίδης είναι να καταστρέψει τον Μαρινάκη. Εκείνο το χρονικό διάστημα έχει βγει μπροστά, άρχισαν να υπάρχουν κάτι περίεργοι ξυλοδαρμοί, ακόμα και του δικηγόρου Αργύρη Λίβα που παλιά ήταν δικηγόρος Ολυμπιακού. Mm. Ο Γεωργέας ήταν ορκισμένο παιδί του Μελισανίδη, ο Καλατζίδης είναι ο πιο βρώμικος προπονητής, είχε ορισμένους παίκτες που τους έπαιρνε συνέχεια. Σήμερα είναι στη Super League 2 μόνο και μόνο για να στείνει αγώνες. Είναι η πιο στημένη Μοντρό. Ιστορία που έχω δει στη ζωή μου. Τον Καλογέρη τον έχει ακόμα μαζί του. Τον έχω ονομάσει ότι είναι ηθοποιός προπονητής. Δεν είναι ηθοποιός προπονητής, είναι μόνο ο Όσκαρ Γκαρθία. Και με τη Βούλα. Ηθοποιός προπονητής. Ο καθένας τον καημό του. Όχι,
ηθοποιός ένας είναι προπονητής. Δεν ξέρω αν είναι καλός προπονητής ή όχι ο Καλατζίδης. Ηθοποιός προπονητής δεν είναι. Τώρα τα άλλα που τον καταγγέλει ο Μελισανίδης, ας τα δει το, ο Κούγιας, ας τα δει το δικαστήριο. Πάντως ωραία είναι τα πράγματα. Εντάξει, ξαναλέω, το λέγαμε γιατί πριν από 10 μέρες το έλεγα ότι ευτυχώς υπάρχουν τα βίντεο τότε που σκουπίδι έλεγε ο Μαρινάκης στον Κούγια, ο Κούγιας έλεγε σκουπίδι το Μαρινάκη, πρέπει να πάει φυλακή. Προφανώς μεσολάβησαν κάποια πράγματα. Βάλε. Και βάλε. Έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Δεν χρειάζεται, Κώστα. Όχι, πρέπει. Τρία κρούσματα κορονοϊού. Δεν χρειάζεται. Εντάξει. Εντάξει. Το ένα είναι ότι είναι και το παιδάκι της κοπέλας που. Εντάξει, φυσιολογικό. Τη μαμά του ήταν. Αλλά εντάξει, δεν υπάρχει λόγος πανικού. Έκλεισε το σχολείο το οποίο πήγαινε, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Έκλεισε. Εντάξει, για δύο μέρες. Ουσιαστικά οι άνθρωποι χρήσανε και Κώστα. Ακυρώνονται όλες οι καρναβαλικές εκδηλώσεις, Κώστα. Τόσα καρναβάλια έχουμε όλη τη χρόνο. Άρα και τις Ξάνθης. Και τα βλέπουμε. Άρα και τις Ξάνθης για να πάει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ το έκανε. Με ξέρετε, δεν έχουμε πει τίποτα για το ΣΤΕ ακόμα. Θα πούμε, δηλαδή έχουμε ακόμα μία ώρα εκπομπή. Θα πούμε. Αυτό το να πούμε, ναι. Γιατί είδα τις δηλώσεις του Μπαλτάκου ότι δεν είναι τίποτα που το απέρριψε. Ενώ αν το κερδίζαμε θα ήταν τεράστια νίκη, τώρα δεν είναι τίποτα. Απίστευτα πράγματα. Τέλος πάντων. Θα σας πω και τα κακοσκήμενα. Ναι. Του ΣΤΕ, θα σας πω και τα κακοσκήμενα του ΠΑΟΚ όμως. Ναι. Γιατί εγώ συνηθίζω να λέω αυτό που πιστεύω και αυτό που βλέπω. Όχι του ΠΑΟΚ. Το ΣΤΕ πάντως είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι το ανώτατο δικαστήριο. Δηλαδή αυτό το κατευθείαν βγαίνει μια απόφαση που είναι αρνητική δική μας και κατευθείαν να λέμε ότι είναι στημένη. Δηλαδή εντάξει ρε φίλε. Κοίταξε. Όλα ό,τι βγαίνει αρνητικό για τον ΠΑΟΚ κατευθείαν. Στημένη η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Στημένο το ΣΤΕ. Όποιος παίρνει πέσας απόφαση είναι δικαιοσύνη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όχι, δηλαδή, Χρήστα, κανείς δεν είπε στημένο το ΣΤΕ. Απλώς αναρωτιέται ο ΠΑΟΚ. Υπήρξε διαρροή για την αντικατάσταση και τα λοιπά. Ναι. Έμαθες γιατί το κόλλημα και ποιος ήταν αυτός που δήλωσε κόλλημα. Ποιος, Χρήστα, δε. Ο νούμερο 2 μετά τη Σικελαροπούλου. Αντιλαμβάνεσαι τι επίπεδο δικαστή μιλάμε. Ναι. Ωραία, γιατί άλλαξε ο εισηγητής μία μέρα πριν την απόφαση. Γιατί δήλωσε κόλλημα αυτός. Γιατί δήλωσε κόλλημα αυτός. Υπάρχει λόγος. Τι λόγος. Αλλά είναι τόσο υψηλά ιστάμενος πολιτικός, φίλε, ο οποίος χειρίζεται υποθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ, που προφανώς δεν είναι τόσο εύκολο όπως υπονοείται να τον πήρε ο Μαρινάκης ή κάποιος από τον Μαρινάκη να του είπε θα δηλώσεις κόλλημα εσύ και θα βάλω εσένα. Χρήστα, δε... Και μάλιστα είναι φύλλα προσκύμενος αυτός που δήλωσε κόλλημα στην προηγούμενη κυβέρνηση. Μπορείς να μπεις να δεις και το όνομά του. Κούσεις. Όχι, θα σου το πω εγώ μετά. Υπάρχει, έχει γραφτεί και ποιος δήλωσε κόλλημα και ποιος αποφάσισε. Έχει γραφτεί. Δεν μπορεί, Χρήστα, να περνάει έτσι στον Τούκο ότι άλλαξε ένα συζητητή πάλι. Μία μέρα πριν την απόφαση. Μάλιστα. Και εσύ ανήσουν... αλλάζει. Μ? Κυβέρνηση. Μιλάμε για το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν έχει καμία παρέμβαση. Δεν ξέρω, Χρήστα. Έχουν βγει και συνομιλίες πρόσφατα κιόλα στη δημοσιότητα. Μ? Όπου τηλεφωνούν κάποιοι κύριοι, κάποιους άλλους κυρίους, ναι. Που λέει και ο Νικόλας. Αξιοπρεπείς κύριοι. Πρόεδρων ομάδων, ναι. Και του λέει: Πρόεδρε, ναι. Δεν έχεις το μαγαζί, θα είναι και ο εισαγγελέας να τον γνωρίσεις. Είναι καλό, ναι, θα έρθω. Άλλο εισαγγελέας, άλλο συμβούλιο της επικρατείας. Χρήσανθε. Ποτέ και γι' αυτό δεν υπήρξε ανακοίνωση του ΠΑΟΚ και υπήρξε διαρροή. Γιατί αν ήταν ανακοίνωση του ΠΑΟΚ αυτή η διαρροή που για μένα είναι κατάπτυστη, γιατί πάντα. Γιατί ξεφτυλίζει τους πάντες. Δεν δέχομαι εγώ, φίλε, αυτό που περνάει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, όποτε πάει να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ, ότι κάποιος τον κυνηγάει. Και την ίδια στιγμή, όταν τα λέγαμε εμείς για τον Άρη και τον Ηρακλή, να μας κοροϊδεύετε. Αν δεν υπήρχε η αντικατάσταση εισηγητή, δεν νομίζω ο ΠΑΟΚ να έβγαζε τίποτα. Δεν υπήρξε αντικατάσταση εισηγητή. Τι υπήρξε. Δήλωσε κόλλημα. Ο αντιπρόεδρος. Γιατί δήλωσε κόλλημα. Γιατί δήλωσε κόλλημα. Τι είπα να πει δήλωσε κόλλημα. Το προσωπικό δεδομένο. Έλα, ρε, τώρα. Δικαστικός. Όλα εντάξει, άσε με τώρα. Άσε με τώρα. Σημαίνει ότι κάτι με εμποδίζει. Δήλωσε κόλλημα. Ναι, γιατί δεν κατάλαβα. Ο διαιτητής όταν δηλώνει κόλλημα και δεν παίζει ή οτιδήποτε άλλο, γιατί δεν το λέμε. Ο ΠΑΟΚ όταν ζητάει αναβολή, γιατί ο δικηγόρος του δηλώνει κόλλημα, γιατί δεν το λέμε. Αν δηλώσει κόλλημα ένας διαιτητής μία μέρα πριν το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, πριν από ένα ΠΑΟΚ Άρης, υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει θέμα, εσύ θα το περνούσες έτσι. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι το ανώτο δικαστήριο. Δεν με νοιάζει, Χρήστα, τι είναι. Γι' αυτό και προσέφυγες εκεί. Το ανώτο. Μόλις λοιπόν έχασες την υπόθεση, κατευθείαν άρχισες να αφήνεις υπονοούμενα. Και όχι απλά την έχασες, γιατί πανηγυρίζατε και το 5-4 στη Λίγκα, μεγάλη νίκη του Άρη, του ΠΑΟΚ, στραπάτσο, τα τσιράκια του Ολυμπιακού κτλ. Και εδώ που μιλάμε για το ΣΤΕ. Δεν υπάρχει. Εντάξει, είναι μια μικρή. Δεν παίζει ρόλο. Έτσι για όσου θα εκδικαστεί και τα λοιπά. Γιατί ο ΠΑΟΚ τι ήθελε. Ο ΠΑΟΚ ήθελε που ενώ θέλει να ξεδιαλύνει την υπόθεση, όπως λέει, την ίδια στιγμή ήθελε να πάει το θέμα στα πολιτικά δικαστήρια, να εκδικαστεί σε 2-3 χρόνια η υπόθεση. Να πάρει την προσωρινή διαταγή, να μην μπορεί να γίνει στην αθλητική δικαιοσύνη τίποτα, να μην τιμωρηθεί δηλαδή.
να λέμε στον κόσμο την πραγματικότητα. Ορθώς το κάνεις, γιατί πιστεύεις ότι έτσι θα δικαιωθείς. Εγώ δεν έχω θέμα με αυτό, αλλά δεν λέμε στον κόσμο την πραγματικότητα, φίλε. Δεν λέμε όλες τις διαστάσεις. Και μόλις χάνουμε κατευθείαν. Στημένος ο ένας, στημένος ο άλλος, τον ελέγχει ο ένας, τον ελέγχει. Δεν υπάρχει. Ναι, να σου πω κάτι. Στη διαρροή του πάντα. Άρα και ό,τι γινόταν τα προηγούμενα 4 χρόνια, με φύλλα προσκυμένη κυβέρνηση, αλλά και εγώ ήταν στημένα όλα. Να μην το κάνουν τώρα όμως. Σε κάθε απόφαση αλλάζει ένα μέλος και δύο μέλη. Δεν είναι αποφασικό, θα μάθει τι έγινε με το σύγχρονο. Είναι. Μάθε και το κόλλημα υπάρχει στην πληροφορία. Στη διαρροή του ΠΑΟΚ. Πες το μας άμα μάθε, πες στη διαρροή του ΠΑΟΚ. Άμα δεν κάνει προσωπικό, δεν είναι. Είναι προσωπικό. Θες να το πεις εσύ. Βρες το και πες το. Δεν ξέρω εγώ, το ξέρεις και θες. Πολύ καλό στο. Ο ΠΑΟΚ κάνει διαρροές. Για το συγκεκριμένο δεν σας είπε τι έχει. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ στην ανακοίνωσή του δεν λέει τίποτα για στημένο δικαστήριο και συμβούλη της επικρατείας. Απλώς καταδεικνύει ένα γεγονός. Πώς δεν λέει, ότι ο Μαρινάκης το σύστημα του Μαρινάκη έκανε την αλλαγή. Τι θέλει να πει άλλο δηλαδή. Και το κάνει μέσω διαρροής, γιατί ξέρει ότι αν βγάλει ανακοίνωση για το ΣΤΕ, ξέρει πάρα πολύ καλά τι θα συμβεί. Τι θα συμβεί. Αν το βγάλει επισήμια ανακοίνωση αυτό. Παιδιά, ρώτα τους, γιατί δεν το βγάλετε επισήμια ανακοίνωση. Γιατί το βγάλετε επισήμια ανακοίνωση. Εγώ θα περίμενα να παίζατε από το ΣΤΕ να μην υπάρχει αλλαγή πάλι στο παραένα. Εντάξει. Okay. Γιατί πολλές αλλαγές βλέπουμε όταν πρόκειται για υποθέσεις του ΠΑΟΚ. Το ΣΤΕ είναι ανεξάρτητο πάντως, δεν υπάρχει ούτε κυβέρνηση. Πολλές αλλαγές βλέπουμε όταν μιλάμε για τον Ουρουάν, αλλά εκεί για να γίνει της αλλαγής. Δεν έχει στεριώσει. Είναι κάτι άλλο. Τι τον μπλέκει τον Ουρουάν. Όχι, τον Ουρουάν. Για αλλαγές στη δικαιοσύνη δεν μπλέκω τη μία από τη στιγμή την άλλη. Άσχετες είναι. Αλλά θέλω να σου πω. Μια υπόθεση τόσο σοβαρή, η αντικαταστάσεις είναι στο φουλ. Ένας μπαίνει, ένας βγαίνει, άλλος χάνεται, άλλος πάει στην Αλάσκα. Οι άλλοι. Για ποιο λες τώρα. Για τον Ουρουάν. Εντάξει, αυτό είναι μια υπόθεση ναρκωτικών. Βέβαια. Θέλω να σου πω, Χρήστα, θέλω να σου πω ότι και η δικαιοσύνη δεν είναι το άγιο φως που έρχεται από τον ουρανό. Φυσικά και δεν είναι, και υπάρχει και παραδικαστικό και υπάρχουν και δικαστές που επηρεάζονται. Και έχουν βγει και σκάνδαλα και αυτό και τα λοιπά. Δεν γίνεται όμως. Ότι είναι το ανώτατο είναι γεγονός. Δεν γίνεται όποτε δικαιώνεσαι να λάμπει δικαιοσύνη και όποτε καταδικάζεσαι να είναι στημένο. Αυτό κάνετε εσείς πάντα. Εσείς άμα δικαιώνεστε θα πείτε η δικαιοσύνη έλαμψε, η αλήθεια βγήκε στο φως και δικαιωθήκαμε από τα δικαστήρια και έχουμε εμπιστοσύνη. Και στην επιτροπή με τον κατηγορητήριο. Ναι, και όταν καταδικάζεστε είναι στημένη. Δεν γίνεται ρε φίλε. Εντάξει, αυτό είναι για όλους τους Έλληνες. Εγώ ήθελα να πω απλά, στο θέμα του συγκεκριμένο, θα περίμενα από την ΠΑΕΠΑΟΚ να βγάλει αυτή τη διαρροή την Τρίτη. Που έγινε η αλλαγή και όχι την Τετάρτη. Όπως ακριβώς θα περίμενα να μην αφήσει την επιτροπή με Μαρούπα και Αρκούδη και Φαραντούρη και Χαρούλη να δικάσει την υπόθεση και να φωνάξει μετά ο ΠΑΟΚ. Πού είναι η ειρήνη, χάθηκε. Χάθηκε η ειρήνη. Τη βάλαν χέρι προφανώς. Σταμάτησε λες. Αντιλαμβάνεσαι όμως ότι όταν φτάνουμε στο ΣΤΕ και το ΣΤΕ σου απορρίπτει, ακόμα και αν ισχύει αυτό που λες εσύ ότι δεν έπρεπε να αλλάξει οτιδήποτε άλλο, δεν είναι γονατογράφημα. Δεν γελάει ο κόσμος. Δεν καταραίει σαν χάρτινος πύργος. Υπάρχει μια βασιμότητα. Σχετική, άσχετη, μερική. Λίγη, ολική, υπάρχει. Δεν είναι έτσι όπως το παρουσιάζατε, ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Ότι είναι μια αστειότητα, ένα κατασκεύασμα, ένα ρεπορτάζ του ΟΑΝ από κάποιον που δεν ξέρει να διαβάζει. Αντιλαμβάνεσαι ότι όταν πάμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και υπάρχει εισηγητής που στο απορρίπτει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, υπάρχει μια βάση στο όλο θέμα. Δεν είναι όπως το παρουσιάζατε. Πάντως, όπως δήλωσε και ο Τάκης Μπαλτάκος, δεν είναι συνδυσμένο φαινόμενο. Άμα το δήλωσε ο Μπαλτάκος, εντάξει. Όχι, θα το δηλώσει εσύ, Χρυσανθέ. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, εσύ θα λέει και τι είναι ο Μπαλτάκος. Ο Μπαλτάκος που παρουσιάστηκε μια εβδομάδα πριν ως ουδέτερος και μετά από τρεις μέρες εκπροσώπησε. Κοροϊδευόμαστε, ρε Στέριο, τώρα δηλαδή. Μια εβδομάδα πριν παρουσιάστηκε στο Open, στο κανάλι του Προέδρου, ως ουδέτερος. Χρήσατε. Και τρεις μέρες μετά παρουσιάστηκε ως ο δικηγόρος. Έχουμε δύο απόψεις. Η δική σου ότι δεν τρέχει και τίποτα που άλλαξε ο εισηγητής. Όχι, δεν είπα αυτό. Όχι, μετά τον δεν είπα ότι δεν τρέχει και τίποτα. Εγώ αναδεικνύω. Και άλλη είναι ότι δεν είναι συνδυσμένο φαινόμενο. Ποιο. Δεν είναι φαινόμενο συνηθισμένο, λέει ο Μπαλτάκος. Τον αλλάζει εισηγητής. Δεν εμπιστεύω με τον Μπαλτάκο, φίλε. Ωραία. Άνθρωπο εγώ ανάμεσα στους δύο συνδέσει... εμπιστεύω με τον Μπαλτάκο. Εγώ λέω άνθρωπο που έχει συνδέσει το θέματα. Όνομά του με εγώ. Τη Χρυσή Αυγή, δεν τον εμπιστεύομαι. Oh. Εσύ πες ότι τον εμπιστεύεσαι. Γιατί ξέρετε να λέτε για άλλα πράγματα. Για άκρα δεξιά κτλ. Το συγκεκριμένο τώρα που είναι μαζί σας δεν λέτε τίποτα. Γιατί δεν βγάλετε το ιστορικό του. Κόμμα θα έκανε. Γιατί δεν βγάλετε το ιστορικό του. Η συνομιλία με τον Σαμαρά. Γιατί έτσι, το βγάζετε, έτσι, έτσι, για άλλους δεξιούς ξέρετε να λέτε. Γι' αυτό γιατί δεν λες, επειδή είναι ο δικηγόρος σου. Κορονοϊός. Πες τι έχει κάνει. Πες τι έχει κάνει ο Μπαλτάκος, πες την ιστορία του. Δεν έχει κάνει. Εγώ λοιπόν αυτό δεν τον εμπιστεύομαι. Και έχει γίνει ξαφνικά αγκαλιά και με τον Παναθηναϊκό και τον Γιανακόπουλο. Παναθηναϊκός ήταν ανέκαθεν ο Μπαλτάκος. Τώρα. Όχι, ο ΠΑΟΚ. Ξαφνικά
Ξαφνικά χθες ο Sport FM βγάζει θέμα ότι μπορεί ο Άρης να μην παίξει Ευρώπη. Ο Κρατάκος ήταν χρόνια διευθυντής Χρυσάνθης στο Παναθηναϊκό, παράγοντας. Και με το Σαμαρά. Και νομικό σύμβουλος. Και με το Σαμαρά, Κώστα. Και με το Σαμαρά. Το ξέρουμε, ναι. Και προς τη Χρυσή Αυγή εκεί πέρα. Είχε σχέσεις. Δεν είχε. Το να είσαι με το Σαμαρά. Στη συνομιλία, επειδή λέτε για συνομιλίες. Ποια είναι πιο σοβαρή συνομιλία. Καλαϊτζίδη, των διαιτητών και των εισαγγελέων ή αυτή που είχε ο Σαμαρά, ο Μπαλτάκος στη Βουλή. Τα ηχογραφημένα που βγάζανε. Πείτε μας, να δω ποια είναι πιο σοβαρά. Αλλά όχι, αυτό είναι που με εκνευρίζει εμένα, ρε παιδιά, πραγματικά. Με εκνευρίζει ότι ό,τι είναι υπέρ σας το χρησιμοποιείτε και καλά κάνετε. Αυτό στην Ελλάδα παντού ισχύει για όλους. Μα για όλους ισχύει, και για τη Νέα Δημοκρατία, και για το ΣΥΡΙΖΑ. Και για τον ΠΑΟΚ. Μην μου τον αγιοποιείτε τώρα. Τι θα κάνει, και ο ΠΑΟΚ θα είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Όσο ο Κούγιας από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Νοέμβριο ήταν ο κορυφαίος νομικός. Ο καλύτερος, ο ένας και μοναδικός. Μπράβο, Αλέξη. Βγήκε σε όλα τα ραδιόφωνα της πόλης, έβγαινε τρεις φορές τη μέρα. Παραμένει και σε εμάς. Όπως ο Μπαλτάκος τώρα. Παραμένει ο κορυφαίος νομικός. Όπως ο Μπαλτάκος. Έβγαινε τρεις φορές τη μέρα. Και μπράβο, κύριε Κούγια και τα λοιπά. Και ο Άρτα και τα λοιπά. Πιάχ, κύριε Μόλις Μπαλτάκο, τη γύρισε, τα λέτε. Μόλις τη γύρισε, ξεφωνητό. Κάτσε ρε φίλε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, Αριστερίο, συγγνώμη. Όχι. Γίνεται, να σου πω γιατί. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν γίνεται γιατί το αξίζει. Ο άνθρωπος το θέλει. Ποιο? Ο δικηγόρος. Το θέλει. Όχι, ρε, εγώ λέω άλλο. Το επιζητεί ότι η επικοινωνία. Εγώ δεν τα βάζω με τον ΠΑΟ. Ο ΠΑΟ καλά κάνει. Ο ΠΑΟ κάνει καλά και να σου πω και κάτι. Λογικό και προσέξτε λίγο να πω και κάτι. Θα έκανε ακριβώς το ίδιο. Αυτό λέμε. Θα έκανε ακριβώς το ίδιο. Θέλω να το καταλάβουν αυτό. Ακριβώς το ίδιο θα υπερασπιζόμουν την ομάδα μου, θα προσπαθούσα να βρω τρόπους να σωθεί όπως το έχω κάνει στο παρελθόν με τον Άρη και με λιδωρούσανε. Και με κοροϊδεύανε. Φυσικά και κάνει καλά ο ΠΑΟ. Και όλοι, και οι δημοσιογράφοι και όλοι καλά. Αλλά δεν γίνεται η επικοινωνία να είναι αυτή και να θέλετε εγώ να την αποδεχτώ. Δεν γίνεται όποτε θέλετε εσείς ο Κούγιας να είναι καλός. Όποτε θέλετε να μην είναι καλός. Όποτε θέλετε ο Μπαλτάκος να είναι καλός. Όποτε θέλετε να μην είναι καλός. Αυτό ισχύει για όλους τώρα και εσύ μην το βλέπεις ότι είναι μόνο εγώ, του ΠΑΟ. Γιατί εγώ λέω ότι είναι ισχύει μόνο για τον ΠΑΟ. Για όλους. Μα τι είπα τώρα. Καταδεικνύεις ένα Δεν σου είπα θα κάνω ακριβώς το ίδιο. Μπράβο. Ακριβώς το ίδιο θα έκανα. Άρα... Ακριβώς τα ίδια θα έλεγα. Και τι να πει ο ΠΑΟΚ, απλά... ότι είναι εντάξει ο. Άσε τον ΠΑΟΚ. Η απόφαση. Καλά κάνει ο ΠΑΟΚ. Τη δουλειά του κάνει. Με τον ΠΑΟΚ μιλάμε. Μα είναι η επικαιρότητα. Όταν όμως το κάνεις εσύ για τον Ηρακλή, σε κοροϊδεύουνε. Όταν το κάνω εγώ για τον Άρη, με κοροϊδεύουνε. Εμένα δεν μπορεί να με κοροϊδεύσει κανείς, φίλε. Σε κοροϊδεύσε ο ίδιος ο Ηρακλής, Κώστα. Εμένα. Ο Ηρακλής γιατί. Ο Βολεϊκός. Εμένα. Ο ίδιος ο Ηρακλής εξαπάτησε τον Ηρακλή. Άστο. Εγώ δεν είμαι ο Άρα προφανώς Κώστα δεν έπρεπε να πει ο ΠΑΟΚ με τη ροή του. Ότι για μας δεν έχει καμία σημασία ότι ο εισηγητής που διορίστηκε την Παρασκευή την Τρίτη δήλωσε κόλλημα. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό και όλα είναι αγγελικά πλασμένα. Και μπράβο στον άνθρωπο και πειραστικά αν έχει κάποιο θέμα υγείας ή κάποιο θέμα. Αυτό έπρεπε να πει ο ΠΑΟΚ. Ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή κάποιος μπαίνει σε μια θέση την Παρασκευή και την Τρίτη δηλώνει κόλλημα, Τετάρτη βγαίνει απόφαση. Λέω ακριβώς το αντίθετο. Και θα το καταπιούμε έτσι. Ότι ο Άδα δεν είναι τίποτα. Είναι το στέαχο. Λέω ακριβώς το αντίθετο. Ότι ο ΠΑΟΚ καλά κάνει. Απλά να αντιληφθεί. Και εσύ και ο ΠΑΟΚ και όλοι σας, ότι δεν γίνεται εμείς να αποδεχόμαστε οτιδήποτε λέτε εσείς. Και οτιδήποτε λέει ο ΠΑΟΚ. Δεν με νοιάζει να αποδεχτείς, Χρυσάνθε. Τι με νοιάζει εμένα αν αποδεχτείς. Να και αποδεχτείς που λέει και. Πώς. Να. Πρωθυπουργός. Να και αν μπορεί να αποδεχτείς. Να και αν νέος να κι αυτός. Εντάξει. Και όπως δήλωσε και ο ποιος είναι η Ιωσία Ξένη. Ούτε λέει η Μαμά Τερέζα. Πρόσεξε λίγο, η Ιωσία Ξένη. Έτσι δεν υπάρχει σύνδεση. Πού είναι η Ιωσία Ξένη? Χαριλάου. Άντε πάλι. Στο σπίτι του λέει. Στο σπίτι μου απέναντι. Όχι. Δεν είπε Ιωσία Ξένη. Διορθώνω. Δεν είμαι, λέει, η Ιωσία Τερέζα. Θα μιλάω όπως θέλω ιδιωτικά. Τερέζα. Είπε ο κύριος, κάτσε να πούμε το όνομά του. Κώστας Μουτζούρης. Μουτζούρης, ρε φίλε. Εντάξει, εγώ σου λέω αυτό είναι, αυτή είναι η ένστασή μου. Ότι πρέπει να αποδεχτώ ότι οτιδήποτε γίνεται με εσάς, αν είναι αρνητικό, είναι στημένο. Αν είναι θετικό, έλεγξε δικαιοσύνη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει. Και δεν γίνεται να οτιδήποτε κι αν λέμε εμείς. Δεν γίνεται κουβέντα για να αποδεχτείς ή όχι αυτά που λέει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, ένα δεν μας καίγεται καρφί. Στο αποδεχτώ εγώ είναι ένα κοινό που σε ακούει αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει ή όχι, εμένα με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει, Χρυσάνθε. Τι με ενδιαφέρει. Ωραία. Με ενδιαφέρει αν θα αποδεχτεί ο φίλος του Άρη ή του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού ή της Λάρισας ή του Πασαραϊκού. Τι με νοιάζει εμένα. Δεν το λες σωστά, μου λέει ο Κώστας. Στα παπάκια μας. Όχι. Να κι αν είναι εκνευρισμένος. Να κι αν δεν είναι. Λοιπόν, φύγαμε. Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, τρία εισιτήρια ΠΑΟΚ Ολυμπιακός τελευταία μέρα. Δεν βλέπω συμμετοχή, δεν πειράζει. Εγώ θα έχω την συνδύνη μου καθαρή με την που θα λέτε από Δευτέρα. Κανένα εισιτήριο παίζει. Δεν παίζει. Είναι τελευταία μέρα σήμερα. Όντως, το έχουμε και αυτό. Ότι περιμένουμε την Τρίτη, τώρα τη Δευτέρα τον πρίξουν. Δώσε ένα εισιτήριο να πάμε και τέτοια. Όχι, όχι. Το λέω και σε γνωστούς μου όταν παίρνουν στο τηλέφωνο. Το λέω και τώρα. Είναι τελευταία μέρα για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Τετάρτη στις 9.30. Τρία εισιτήρια.
Τελευταία μέρα από ό,τι μνημονεύει ο Χρήστατος για το Άρης Ατρόμητος, Κυριακή στις 7. Και πρώτη-τελευταία μέρα για, για ένα εισιτήριο Ηρακλής Ιωνικός στο Ιβανόφιο. FM και ενώ πάω Κάρης Ηρακλής, το στέλνετε στο 54526. Μαζί μας την πρώτη ώρα, όπως κάθε μέρα, ο Μαρμαρίδης, η κορυφαία εταιρεία επίπλων και όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη, με το κλασικό του κατάστημα έξω από την πόλη, εκεί στον δρόμο για το Τιτάν, και καινούργιο κατάστημα στην Τσιμισκή και καταστήματα στην Αθήνα, και φυσικά το marmaridis.gr, που μπορείτε με την ησυχία σας από το σπίτι σας να δείτε και τις μεγάλες προσφορές και να διαλέξετε και να συγκρίνετε τιμές για κρεβάτια, έπιπλα, τα πάντα που πρέπει να έχετε στο σπίτι σας. Σε κορυφαία ποιότητα ο Μαρμαρίδης και με νέο πλάνο δόσεων, χωρίς ψωτική και χωρίς προκαταβολή. Λοιπόν, κάτσε να δω και μια τελευταία ανανέωση στα μηνύματα. Μετά όταν γυρίσουμε, γιατί είναι και 10. Καλά. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, Λίμπερο 107,4. Στέλνει φίλος μήνυμα με βάση αυτό που θυμηθήκαμε και προχθές, το παιχνίδι λέει, του ΠΑΟΚ με την Ουντινέζε. Η μνή των Πατρίσιο Κάμπς. Πάνω από τον Πάγεβιτς. Όχι μόνο τον Πάγεβιτς. Η μνή Πατρίσιο Κάμπς για εκείνο το 3-0 του ΠΑΟΚ με την Ουντινέζε. 20 χρόνια πίσω μας πάει ο φίλος. Όσα δηλαδή και τα χρόνια του πάμε στοίχημα. Το πάμε στοίχημα το οποίο έχει δώσει σε παίκτη του 840.000 ευρώ, τα μεγαλύτερα κέρδη που έχουν αποδοθεί. Υπάρχουν αποδόσεις φοβερές κατά καιρούς. Νομίζω ότι το 80 που έδινε η απόδοση στο να κατακτήσει η Ελλάδα το 2004 το τρόπαιο, δεν ξέρω πόσοι το πιστέψανε. Κοίταξε να δεις, και εγώ δεν ξέρω το 80 τι το παίξανε. Πολλοί λέγανε μετά, αλλά νομίζω ναι. Εγώ αυτό που θυμάμαι, και πραγματικά ήταν ένας χρυσός μήνας στο Μουντιάλ της Γερμανίας, η οποία η Γερμανία ήταν από τα φαβορί. Ναι, και την κατάκτησε. Βασικός φόρ ήταν ο Κλόζε. Ναι. Λοιπόν, σε Μουντιάλ της Γερμανίας η απόδοση του Κλόζε ήταν 20 για πρώτο σκόρερ. Επί δύο μήνες γινόταν αποταμίευση κανονικά, δηλαδή στο στυλ, το θυμάμαι σαν τώρα, πήγαινα στο σούπερ μάρκετ και ήταν τα ψώνια 18 ευρώ και είχα 20 άρικο. Το δίευρο πήγαινε στο κλόζε. Και βγήκε περίπατο ο Μίροσλαβ και πραγματικά ήταν ένα καλοκαίρι απίστευτο. Μπράβο, δηλαδή, λοιπόν. Στον ΟΠΑΠ εκείνο το καλοκαίρι. Και για το Μίροσλαβ και για το ΠΑΟ Κουντινέζε και για τα 20 χρόνια που το πάμε στοίχημα μας δίνει τη δυνατότητα με σύνεση να παίζουμε και να λαμβάνουμε τις αποδόσεις που θέλουμε. Πλέον υπάρχει και cash out μέσω της ανανεωμένης εφαρμογής του ΟΠΑΠ. Οι άντρες δεν κάνουν cash out, Κρίσανθε. Δεν κάνουν, ναι. Δεν κάνουν οι άντρες. Εγώ κάνω, λοιπόν, όλα, τίποτα. Επειδή λοιπόν ο ΟΠΑΠ μου δίνει αυτή τη δυνατότητα, κάνω cash out και παίρνω τα σίγουρα τα λεφτουδάκια. Έχω την ανανεωμένη εφαρμογή του ΟΠΑΠ στο κινητό μου. Εσύ τα πολλά, χάνει και τα λίγα. Βέβαια. Ο καθένας όπως το επιλέγει. Γι' αυτό υπάρχει δυνατότητα. Όποιος θέλει κάνει κασάτ, όποιος θέλει δεν κάνει κασάτ. Εγώ κάνω, εσύ δεν κάνεις. Έχουμε και οι δύο τις δυνατότητες να έχουμε τα καλύτερα και τα μεγαλύτερα δυνατά κέρδη. Θυμίζω ότι το πρώτο κουπόνι, έτσι να δώσουμε και ένα ιστορικό στοιχείο, του πάμε στοίχημα από τον ΟΠΑΠ κυκλοφόρησε 28 Ιανουαρίου του 2000. Περάσανε 20 χρόνια με κέρδη από το πάμε στοίχημα. Τρία τα κρούσματα κορονοϊού. Είπαμε και λίγο πριν ότι υπάρχει απόφαση και πλέον δεν θα υπάρχουν οι καρναβαλικές εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα τη Δευτέρα κυρίως. Λοιπόν, ακυρώνονται τα καρναβάλια, Χρήσανθε. Ναι. Ρέντι. Ξακουστώ. Ναι, πρώτο και εσύ το Ρέντι. Μάλιστα, μπροστά μου βλέπω. Ναι. Στο έθνος.gr. Ναι. Έχουμε κολλήματα εμείς. Ρέντι, Ρέθυμνο, Έδεσα, Καστοριά, Ραφίνα, το καρναβάλι Κοζάνη των Ιωαννίνων, Κέρκυρα, Νάφυλλο, της Ξάνθης, Μοσχάτο, Ζάκυνθος, Χίος, Μέθανα, Λευκάδα, Νάφυλλο, Νάφατος, Κύρος, Λέσβος, Νάουσα, Αθήνα, Ελληνικό, Ηλιούπολη, Καλυθέα, Πειραιάς, Περιστέρη, Κόρινθος, Αλιβέρη, η Μεγάλη Νιγρήτα, Χρήσανθε. Πάει και αυτή. Τα Καμένα Βούρλα, oh. Χωρίς καρναβάλι φέτος, Άμβρος, Λαύριο και Λαμία. Εκτός από την Πάτρα όμως, λέει.
Οι πατρινοί δεν το ακύρωσαν. Η Πάτρα λέει δεν ακυρώνεται. Δεν το ακύρωσαν. Δεν θα πραγματοποιηθούν. Η απόφαση κάποτε... αφορά εκτός από την Πάτρα. Κάποτε... Α, όχι. Το εκτός από την Πάτρα σημαίνει ότι είναι λάθος λίγο. Παιδιά, δεν το έχετε γράψει σωστά. Το εκτός από την Πάτρα σημαίνει ότι η Πάτρα εξαιρείται. Ναι, λίγο πιο πολύ. Αυτοί εννοούσαν. Ναι. Κατάλαβες. Αυτοί εννοούσαν ότι. Ναι, οκ, okay, και η Πάτρα. Θα κάνω ρεπορτάζ. Κάποτε είχαμε στις Σέρες ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ λέω. Καρναβάλι κάτω Καμήλας. Δεν το διάβασα μέσα σε αυτά. Και μια που λέμε για υποψηφιότητες, πρόσεξε λίγο, η υποψηφιότητα για την ΕΟΚ ως γουρός. Δηλαδή ήταν εκεί με το Πασόκ, θυμάσαι βουλευτής. Μετά έγινε τι είπε, νομάρχης, δεν έγινε, κάτι έγινε. Όπου υπάρχει υποψηφιότητα και ως γουρός. Συνδεδεμένο με την Εθνική Άρση Βαρών. Πρώην Περιφερειάρχης Αττικής και Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. Και ήταν και με την Άρση Βαρών, όντως. Εκεί του άρεσε να είναι περισσότερο. Με την Dream Team. Και υπάρχει Φασούλας και Λιόλιος επίσης υποψήφιοι. Μάλιστα. Φαντάζομαι και ο γνωστός Φασούλας. Ο γνωστός, Παναγιώτης Φασούλας. Ναι. Ηρεμία, ψυχραιμία. Ο Κούς θα έρθει να μας πει εδώ. Έφερε δύο παίκτες και δεν μας έχει πει τίποτα ακόμα. Θα έρθει να μας τα πει αυτά. Ποδοσφαιριστής στην Ιταλία, στον κορονοϊό. Πάντως, Έλληνας γιατρός που είναι στο νοσοκομείο Πάπα Τζιοβάνι. Ναι. Ωραίο όνομα για ποδοσφαιριστή. Ναι. Σέντερ φορ, ο Πάπα Τζιοβάνι. Λοιπόν, λέει, ανέφερε μάλλον, μιλώντας στο Έθνος ZR, το 80% θα περάσει τον κορονοϊό σαν κρεολόγημα. Το 80%. Ναι, ρε, κοίταξε. Ο Γιώργος. Οι περισσότεροι είναι σε απλή μορφή και τα λοιπά. Το περνάνε με αντιβίωση και τα λοιπά. Ένα 10% είναι με πιο βαριά μορφή και ένα 2% είναι αυτό το οποίο σε συνδυασμό με άλλα ζητήματα μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε θάνατο. Αλλά μιλάμε για. Θέλω, λέει ο Έλληνας γιατρός που είναι στον Πέργαμο, δηλαδή είναι στην καρδιά των γεγονότων, αν μη τι άλλο. Θέλω, λέει, να είμαι ξεκάθαρος και κυρίως ψύχρεμος στην προσέγγιση. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που και ο ίδιος και η οικογένειά του είναι στην καρδιά του προβλήματος. Ως γιατρός και ως άνθρωπος με εμπειρία στα ιατρικά πράγματα, λέω σε όλο τον κόσμο να είναι ψύχρεμος. Θα το πω όσο πιο απλά γίνεται, χωρίς επιστημονικούς όρους. Ο ιός αυτός είναι μια ανθεκτική γρίπη και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται από όλους μας. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό όπως έχουμε μάθει να ζούμε με την γρίπη. Δεν θα πεθάνουμε εάν νοσήσουμε από αυτόν. Αντίθετα, θα κάνουμε μεγάλες ζημιές αν επιτείνουμε τον πανικό και τους αναποτελεσματικούς αποκλεισμούς. Όσο να πεις, ξέρει παραπάνω πράγματα από εμάς και όταν είσαι στην Ιταλία. Το άκουγα σε μια πολιτική εκπομπή το πρωί, σε ένα μέσο στην Αθήνα. Έβγαλε μια ανακοίνωση ο Εθνικός Οργανισμός Υγείας, λέγεται. Ναι. Σε σχέση με τον κορονοϊό. Και έλεγε, για να προστατευτείτε κάντε αυτό, για η μάσκα αυτό, τα χέρια σας αυτό. Και από κάτω λέει, και είχε ανάρτηση και στο διαδίκτυο. Και από κάτω το πρώτο σχόλιο ήταν κομμωτήριο Μαρία, ό,τι να είναι λέτε, δεν είναι τα σωστά αυτά, και έλεγε το κομμωτήριο Μαρία ποια είναι τα σωστά. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό μας. Δηλαδή, δεν ξέρει καλά ο Εθνικός Οργανισμός Υγείας, ξέρω εγώ το κομμωτήριο Μαρία. Αυτή είναι η κατάσταση και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε στην Ελλάδα. Κώστα, περιμένουμε μία ώρα, ρε φίλε, να έρθεις να μας πεις με τους παίκτες του Ηρακλή τι γίνεται. Έλα, Κώστα, έλα. Από εδώ θέλω να κάτσω. Ναι, από εκεί θέλει να κάτσει. Από εδώ δεν κάθεις. Πάνε, κάτσε. Έλα, Κώστα, κάτσε κάποιο. Θέλω το δόντιο να έχω. Ποιο? Δεν πειράζει, το κινητό σου για λίγο. Ρε παιδάκια και τα παιδιά. Παλιά πώς έκανε κόστη κινητό εκπομπή τώρα, έλα. Το παιδάκι, το μικρόφωνό μου. Καλά σου λέει, παλιά πώς έκανε τη 55 Κώστα. Παλιά, δεν υπάρχει παλιά. Που βάζαμε τέτοιο που έλεγε χθες ο Παπαδόπουλος. Βάλε το παλιά. Όποια στείλει μήνυμα θα την απαντήσει μετά. Βάλε χαλί. Βάλε χαλί από κάτω. Κουφί. Εσείς λέει Κώστα, κάνατε, με τον Κώστα λέει κάνατε εκπομπή χωρίς μουσική. Λέω το 1998 κάναμε με pick-up, έβαζε ο δασκαλάκης δίσκους. Έτσι. Και τώρα έχουμε κάτι παιδάκια να μας κουνάει και το δάχτυλο. Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε. Στέριο. Κώστα, πες μας λίγο. Έχει τι θέλετε, δύο παιδιά. Ο Ηρακλής. Γι' αυτό θέλω το κινητό μου. Για να βλέπετε τα ξεζαπέξω. Για να ακούσουμε τις δηλώσεις. Στέριο. Είναι ένα επιχείρημα. Επιχείρημα. Δώσ' το λίγο, βγάλ' το λίγο. Είναι ένα επιχείρημα. Λοιπόν. Πάλι δεν έχεις μπαταρία. Πάλι δεν έχεις μπαταρία. Πώς να έχω μπαταρία, ρε παιδιά, όλη τη μέρα από τις 9 το πρωί. Κυρίως αυτό. 21%. 21% τώρα πήγε. Έλα, λοιπόν, τι θέλετε τώρα.
Τι είναι, Γκίλβι. Πες μας, ποιος ήρθε, τι έκανε. Θέλε τον Γκίλβι. Πες μας, ποιοι είναι, ρε Κώστα. Δεν ξέρει ο Κώστας ο κόσμος. Επειδή είπαμε τα ξέρεις εσύ. Είπαμε χθες. Είπαμε χθες ότι ο Ηρακλής ανακοίνωσε δύο παίκτες. Ναι, ποιοι είναι αυτοί. Το Τζίμι Γκάβιν, Αμερικανό. Γκάβιν. Ναι. Αμερικανό γκάρντ. Και τον Αυστραλό σέντερ Άντριου Ογκίλβι. 2-11. Λοιπόν, ο Γκάβιν είναι εδώ και μέρες στη Θεσσαλονίκη και κάνει προπονήσεις. Ο Γκίλβι ήρθε σήμερα πριν από λίγο. Και αν όλα πάνε καλά, μπορούμε και να ακούσουμε και τις πρώτες του δηλώσεις με μετάφραση bling blong από ένα φίλο μας. Μη μου πεις. Πιο δυνατά. Δυνάμωσέ το. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά το κινητό μου είναι για... Όχι, τώρα θα παίξει. Στο ready to play now. Everything you're ready to play now for the games of the team. That's right, no. Sunday, yes. Sunday, yes. Yeah, I'll be Από την Αφρική είναι. Οι Αυστραλοί μιλάνε με μια περίεργη προφορά. Οι Αυστραλοί έρχονται... Πόρε. Στέλιο, φοβερά τα βίντεο που μου έστειλες. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. Τι είπε, το πρώτο ποιο ήτανε. Δεν μπορώ σήμερα, σε 2-3 μέρες μπορώ. Ευχαριστούμε τον Κώστα Κούση. Τραγωδία. Έλα, Κώστα. Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Κώστα. Ήταν σαν το αντικείμενο του Ηρακλής μπάσκετ. Η ομάδα, όμως μιλήσαμε γι' αυτό. Ναι. Τον γνωρίζουμε. Πω, πω. Στέλιο, μιλάμε, με έχεις κάνει τρομερή διαφήμιση. Να, η πρώτη. Κι όμως τα κατάλαβα αυτά που είπε. Λοιπόν, μετά από αυτό το φοβερό ηχητικό ντοκουμέντο, πραγματικά. Μιλάμε πραγματικά. Μόνο εδώ. Ένα πραγματικά ηχητικό ντοκουμέντο. Λοιπόν, το παιδί μας πάντως είπε ότι τα γνωστά, ότι είναι πολύ χαρούμενος που ήρθε στην Ελλάδα. Εννοείται. Μόλις σας είδε ειδικά. Ότι ξέρει την, τη γλώσσα. Την ατμόσφαιρα. Ότι ξέρει την ατμόσφαιρα. Πού? Στο Ιβανόφιο και στα ελληνικά γήπεδα. Ότι έχει παίξει δύο αγώνες Ευρωλίγκας στην Ελλάδα και ξέρει την ατμόσφαιρα. Ότι ανυπομονούσε να πάρει αυτή την ευκαιρία, γιατί είναι πράγματι μια ευκαιρία να παίξει στην Ελλάδα. Ερχόμενος από την Αυστραλία. Στην Αυστραλία. 17 ώρες ταξίδι. Δεν ερχόμουν με τίποτα. Πού έπαιζε, σε ποια ομάδα? Στους Delaware Eagles. Πόσο, με 500 ευρώ το φέρατε? Είναι καλός, είναι καλός. Sydney Kings έπαιζε πέρσι. Έχει παίξει χρήσανθε στην Μπασκόνια. Πήραμε παίκτη από τους Kings. Στην Μπασκόνια. Στην Μπάμπερκ. Στην Μπάμπερκ. Βέβαια. Με πόσο, με 1,2 μέσο ώρα παίξει. Είναι μια χαρά παίκτη, γνωστό, 2-11. Κοίταξε, και ο Μπακαλιάνης λέει έπαιξα στον Άρη και πώς το λένε το παλικάρι, το στόπερ. Ο Μιχαηλίδης λέει παίζω στον ΠΑΟΚ. Παίζει. Πόσα λεπτά σημαίνει αυτό? Παίζει, δεν έπαιξε. Δεν είδα τα στατιστικά πουθενά. 19 χρονών είναι. Ο Μιχαηλίδης. Ο δικός εδώ. Λίγο μεγαλύτερος. 20. Παραπάνω, τι 20. Μέσο όρο πόντο θα μας πεις, τέτοια και τα λοιπά. Στην τελευταία του ομάδα είχε 6,5 πόντους και πέρσι ψηλώσουν, Χρυσάνθε. Υψηλοί δεν βάζουν. Δεν βάζουν. Αυτός είναι γρήγορος, έχει τρίποντο, έχει από όλα. Δεν θα τον κάνουμε παιχταρά. Για 10-15 λεπτά. Είναι γρήγορος, έχει τρίποντο. Αλλά είναι γρήγορος, δεν είπα ότι είναι παιχταρά. Σέντερ δεν είναι. Σέντερ. Και έχει τρίποντο. Βέβαια. 2-11. Ποιος είναι ο Μουρέσαν. Τριπλάρει όλο το γήπεδο κτλ. Λοιπόν, για 15 λεπτά είναι ό,τι πρέπει. Είναι πόσα μια χαρά. Γλιτώσατε. Τα βάζει από κάτω. Πόσα λεφτά γλιτώσατε, πες μας. Σε σχέση με τους προηγούμενους. Ένα χιλιάρικο. Α, εντάξει. Ωραία, ένα χιλιάρικο επί 5 είναι 5 χιλιάρικα. Μα πόσα έπαιρνε ο Γκάρετ, ένα χιλιάρικο λιγότερο είναι αυτό. Δεν είναι φθηνός. Ωραία. Χρήσαν θες, στην Αυστραλία έχουν πολύ καλό πρωτάθλημα μπάσκετ, να ξέρεις. Βέβαια. Πες μου τρεις Αυστραλούς που παίξαν στην Α1. Τρεις Αυστραλούς. Τρεις Αυστραλούς. Που παίξαν στην Α1. Ένας ξανθός γκάρτ. Ένας ξανθός μάγος. Τρεις Αυστραλούς. Τρεις Αυστραλούς. Ένας που έπαιζε τρίποντα κοντός, που έπαιζε στη Νέα Ρίστη. Πώς το λένε? Ποια Νέα Ρίστη, ρε, πού να ξέρω. Σέιν Χίλ, ξανθός. Ο Χίλ, ναι. Μπράβο. Άλλος που έπαιζε στον Μπάουκ. Α, στον Μπάουκ, ναι. Τι μου τράκλα είναι αυτή, ρε. Τέλος πάντων. Ναι. Στον Μπάουκ. Άλλος. Στον Μπάουκ είχαμε προπονητή Αυστραλού, είχαμε τον Ταμπάλγουιν. Μπράβο. Και μαζί είχε φέρει, είπαμε, και ένα παίκτη. Ξανθό. Νεοζηλανδός είναι ο Μπάλτον, νομίζω. Ναι. Ξανθό. Το Σόμπεϊ, ναι, ήταν Σόμπεϊ. Ναι, ωραία. Λοιπόν, και. Ματ Νίλσεν, ρε παιδιά. Στέργιο. Βέβαια. Ματ Νίλσεν, με μούλα μαζί, παιχτάρα. Καλός παίκτης. Με μούλα, ε. Βέβαια. Άντριου Γκέιτς. Γκέιτς. Αρχισκόρερ της Αυστραλίας. Μπράβο.
Τι άλλο να σας πω δηλαδή. Στον Πανιόνιο, Ματ Μπάνς, κάπως έτσι, Νιουέλ, Μπραντ Νιουέλ. Λοιπόν, άλλο ένα καγκουρό λοιπόν στην Ελλάδα. Καγκουρό. Το μόνο καγκουρό που ξέρουμε είναι τον Μάικ Πανόπουλο και τον Τζόνι Αναστασιάδη. Πρέπει να πούμε ότι με ρωτούν πολλοί φίλοι σχετικά με τις τύχες των αγώνων, Χρυσανθέ, γιατί ναι, έχουμε αγώνες το Κυριακό. Ναι. Και μετά από αυτά που έγιναν με τα καρναβάλια. Μήπως ακυρώσουν, λες, τα πρωταθλήματα. Σωστά. Θα πρέπει να πούμε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση. Ούτε κάποια επίσημη κινητικότητα επί του ζητήματος. Όμως θα πρέπει να είμαστε σε αναμονή και για αυτό το θέμα, έχουν εντύπωση. Ιδίως για τα παιχνίδια που γίνονται σε κλειστούς χώρους. Χρήσανθε. Δηλαδή. Του μπάσκετ, του βόλεϊ. Καλά, δεν υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας. Με ένα κρούσμα κτλ. Και στην Ιταλία για να φτάσουν να το κάνουν είχε πάρα πολλά. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Εδώ λέει ο 295, υπάρχει και άλλη υπόθεση που δικαιοσύνη δεν κάνει τίποτα, αλλά και κανένα μέσο ή δημοσιογράφος εκτός ενός. Ναι, ναι. Αλλά ξέχασα ούτε Έλληνας ήταν, ούτε οπαδός του ΠΑΟΚ. Ποια εννοεί? Το Βούλγαρο. Το Τόσκο. Προφανώς εννοεί το Βούλγαρο. Α, το συγκεκριμένο. Ναι. Ναι, πώς δεν γίνεται, πώς δεν κάνουμε τίποτα. Και πώς δεν λέμε τίποτα. Υπάρχουν πάρα πολλά. Εννοεί ότι ξεχάστηκε το θέμα. Εννοεί ότι ξεχάστηκε. Δεν κάνει τίποτα, γράφει ο φίλος ή η φίλη. Αλλά και κανένα μέσο ή δημοσιογράφος εκτός ενός. Εγώ είμαι ένας. Ο πεθερός του Γεραπετρίτη είναι πρόεδρος ανάδοχο εταιρεία για τα κλειστά κέντρα προσφύγων στα νησιά. Η είδηση βγήκε σήμερα σε πολλά site. Χρήσανθε να κάνουμε κριτική γι' αυτό ή επειδή είναι σε επίπεδο Υπουργού Επικρατείας να μην μιλήσουμε? Όχι, φυσικά και να κάνουμε ανησυχία. Να κάνουμε. Να το σκίσουμε κιόλας. Να κάνουμε, εννοείται. Τι νομίζετε, παιδιά, ότι είμαι ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, στο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι να μην κάνουμε. Τι? Είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας το ανώτατο και δεν μπορούμε να. Γι' αυτό το λέει, προφανώς. Όχι, τι είπατε, δεν μπορούμε, τι είπα. Δεν είπα ότι δεν μπορεί να κάνει κριτική. Να κάνουμε κριτική. Ίσα-ίσα αυτό είπα. Ότι κάνουμε κριτική, απλά βλέπω ότι πάει μονόπατα το θέμα σε κάποιες περιπτώσεις. Και έχει δίκιο εδώ ο 295. Υπάρχει προβολή αντίστοιχη για την περίπτωση του Τόσκο? Όχι. Το θυμίζουμε οι Αριανοί. Κάνα δύο-τρεις φορές. Άλλες δύο κτλ. Μέχρι εκεί. Ναι. Παίζει το θέμα στα μίντια? Όχι. Όχι. Εντάξει. Αυτό ακριβώς ανέδειξα από φίλοι 295, την επικοινωνία που υπάρχει όπου μας συμφέρει και όπου θεωρούμε ότι είναι το καλύτερο για μας. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε για το διάλειμμα. Ναι, πάμε. Φτάσαμε στις 2 παρα 23. Μαζί μας, αφού σας θυμίσω ότι έχετε ακόμα 20 λεπτάκια για 3 εισιτήρια του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Τετάρτη στις 9.30 το βράδυ. Τελευταία μέρα σήμερα, 2 εισιτήρια για το Άρης Ατρόμητος Κυριακής στις 7. Επίσης τελευταία μέρα που δίνουμε εισιτήρια. Και ένα εισιτήριο για το Ηρακλής Ιωνικός, δεν ξέρω Κώστα ποια μέρα και ποια ώρα είναι, συγγνώμη. Κυριακή 5 παρατέρατο, καλά. Φίλε, πας καλά. Το μόνο sold out παιχνίδι θα είναι. FM και πάω Άρης Ηρακλής. Και κλεισμένο θα γίνει στο τέλος. Στο 5:26 μαζί μας δεύτερη ώρα. Καταστράφηκε ο Ηρακλής. Το καλοκαίρι. Πάτα 5.000. Τρία καταστήματα. Ναι. Κώστα. Κώστα, είμαι Μάρκο. Ναι, παιδιά, δεν το κάνω εγώ. Πραγματικά, μόνο του έγινε. Πέτα το. Να σου κάνω μαθήματα. Δεν είναι το κινητό μου. Λοιπόν, πάμε. Τρία καταστήματα. Γρηγορίου Λαβράκη 27, στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19, παλιά συμμαχική Ουρεοκάστρο και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης που τελειώνει στη Δέρμη. Το Όντο Καλογεράς είναι ένα ολοκληρωμένο συνεργείο και σέρβις και φανοποιείο και βαφείο και ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάσταση σας δίνει όσο το δικό σας περνάει από σέρβις ή επιδιορθώνεται. Μην το αμελείτε. Γιατί όταν θα βγει ζημιά θα είναι 10 φορές περισσότερα και 20 από ό,τι θα δώσετε. Έτσι. Για έναν έλεγχο στο Ότο Καλογεράς. Μπείτε και στο ίντερνετ olokalogeras.gr μαζί μας. Όπως κάθε μέρα και η κορυφαία πίτσα της πόλης που έρχεται στην πόρτα σας με ένα τηλέφωνο στο 210-62-85-86. Είτε μένετε δυτικά είτε μένετε στο κέντρο. Φοβερές πίτσες με πολύ μεγάλες προσφορές. 2 κανονικές 7,5 ευρώ, 3 μεγάλες 12,5, 3 τετράγωνες να φάνε κικότες τουλάχιστον 10 άτομα. Normal. Ωραίο. Εγώ, ο Κώστας και ο Χρήστατος, μία τετράγωνη μας. Βέβαια, άνετα. 16 ευρώ. Λοιπόν, και φυσικά μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε πενενίδι, αλλά και πιάτα ημέρας από 2,80 παρακαλώ, ημερίδα, ενημερωθείτε στο 2310-62-85-86 για το τι περιλαμβάνει το μενού της ημέρας. Και η Dervetten, κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet, τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο, εκατοντάδες επιλογές που μας δίνει η Dervetten από εκπληκτικά παιχνίδια slots από 10 διαφορετικούς καζίνο providers, live streaming, επίσημος χορηγός της ελληνικής Super League με πληθώρα στοιχηματικών επιλογών και ασιατικά handicap break. Και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.
Φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά. Γίνεται ένας πανικός με τον κορονοϊό και δεν πρέπει να γίνεται. Να ηρεμήσουμε λίγο όλοι. Μένει να δούμε βέβαια τι θα γίνει, γιατί τώρα όταν παίρνει μια απόφαση η κυβέρνηση για να μην γίνουν οι καρναβαλικές εκδηλώσεις, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δείχνει στον κόσμο ότι υπάρχει σοβαρότητα του θέματος και της κατάστασης. Προκαλεί και ζητήματα όμως. Προκαλεί και θέματα φυσικά. Προκαλεί ανησυχία. Αυτό λέω. Χωρίς καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και το καρναβάλι είναι μια εκδήλωση που γίνεται έξω. Δεν γίνεται σε κλειστό χώρο. Ναι. Όλα αυτά σου λέει. Αλλά ότι, έχει πολύ κόσμο, ναι. Ότι είναι μαζί πάνω ο ένας τον άλλον. Έχει και πολύ, ναι, έχει κόσμο στη ροή, ιδίως στην Πάτρα. Και δεν, έχει και δεν υπάρχει κάποια μορφή ελέγχου εκεί πέρα. Καταλαβές. Χύμα όλα. Όχι, δεν μπορείς να δεις ποιοι ήταν. Αψού, αυτό αμού, είναι αφού. Το τέτοιο, ότι δεν μπορείς να ελέγξεις ποιος ήταν εκεί. Ενώ στο γήπεδο θεωρητικά ελέγχεις ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Σε ποια θύρα ήταν, που κάθισε, που έκανε. Καλά. Έφυλε, ναι, βέβαια. Αρθμημένη θέση. Ναι, βέβαια. Θέση, ναι. Συγγνώμη, κύριε Στέργιο. Στη θύρα 4, κάθεσε στη θέση μου. Ξέρουν πάρα πολύ καλά που κάθεται ο καθένας. Ναι, πλέον μπορούν, ναι, μπορούν. Όλους. Αν θέλουν να το βρουν, όλους, δηλαδή, το βρίσκουν. Το ότι δεν το κάνουν για άλλους λόγους είναι κάτι άλλο. Όχι, όταν γίνεται κάτι, τους βρίσκουν όλους. Επειδή λοιπόν έχω διατελέσει ομάδα, όπως ξέρεις, και έχω μπει. Και έχω μπει στο. Ναι, όντως. Χαλάνε οι κάμερες. Και έχω μπει στο καμαράκι. Κι εγώ. Εγώ το έκανα με τα χεράκια μου. Στο τεστ, γιατί απαγορεύεται, Κώστα. Εγώ με τα χεράκια μου. Έχεις αστυνομικό, φαντάζομαι, δίπλα. Εγώ το έφτιαξα το καμαράκι με τα χεράκια μου, σου λέω. Εγώ λέω. Με τα χεράκια μου, γυψουσανίδα. Υπάρχει, εντάξει, σε κλειστό είναι και πιο εύκολο. Εγώ λέω στο ανοιχτό το γήπεδο, επειδή μπήκα λοιπόν όταν έκανε το τεστ τότε πριν χρόνια η αστυνομία για να δει και τα λοιπά. Πήγαινε η κάμερα μέχρι τη Μαρτίου. Από εκεί που είναι το γήπεδο δηλαδή, ναι, πήγαινε μέχρι τη Μαρτίου η κάμερα. Τα πιάνε όλα. Δηλαδή πήγαινε, έκανε zoom και καθόταν σαν απέναντι στη δύο. Τον έκανε zoom και έβλεπε στα σπυράκια στο πρόσωπό του. Και μετά τον έφευγε και μπορούσε να τον ακολουθήσει τον τύπο η κάμερα κανονικότατα. Οπότε, αν θέλουν, μια χαρά τα βρίσκουν. Τι γράφεις στο κινητό σου μπορεί να βγάλει, να βρει η κάμερα. Τα πάντα. Εκείνη την ώρα, άμα κάνεις μήνυμα εκεί στην κερκίδα και γράφεις, μπορεί σπυράκι η κάμερα σου, να, λέω, να σου πει τι γράφεις στο κινητό σου. Σπυράκι στο πρόσωπο, βλέπει και το ξύσες. Τα πάντα. Αρκεί να θέλουνε. Αυτό είναι το ζήτημα. Και να τους αφήνουνε, για να το επεκτείνω και λίγο παραπάνω. Και να μην χαλάει και η κάμερα. Όχι, ναι, είναι πολύ καλή στη δουλειά τους τα παιδιά. Πολύ αυστηρή και παράλληλα πολύ καλή για να συνεννοηθείς. Και όντως δεν δέχονται, ξέρεις, απαγορεύεται σύμφωνα με τον νόμο να πάει και άλλος αστυνομικός εκεί. Και όχι μόνο αυτό. Μόνο οι αρμόδιοι. Τα κλειδιά τότε. Δεν τα έχει κανείς. Η ΠΑΕ Άρης, ούτε η ομάδα. Τα παρέδωσε σε αυτούς. Ούτε η ομάδα. Και δεν έχετε αντικλείδια, λέει. Δεν έχετε δικαίωμα έχουμε, να μπείτε, ναι, εδώ πέρα. Δεν μπορεί να μπει, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ να καθαρίσει. Ο Ολυμπιακός εκεί μέσα, ναι. Μόνο παρουσία του αστυνομικού, ναι, μπορεί, ναι, να καθαρίσει. Τίποτα, κανένα. Ή οτιδήποτε άλλο. Βέβαια, τι έγινε στην Ελλάδα σε αυτό το τμήμα. Οι μισές στην πορεία χάλασαν. Γιατί αυτά θέλουν και συντήρηση. Τα μηχανήματα. Επειδή πέρασα πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι και για αυτό το ζήτημα. Ναι, Κώστα. Κανονικά ο νόμος και ο κανονισμός λέει ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει δεν γίνεται το ματς. Ναι, όντως. Καλά, ο νόμος και ο κανονισμός λέει, Κώστα, και για την ασφάλεια των κλειστών γυμναστηρίων. Για όλα. Κάθε χρόνο με απόφαση του Υφυπουργού Αθλητισμού ανανεώνονται οι άδειες, ναι, ενώ δεν πρέπει να έχει κανένα άδεια. Όντως. Κανένα! Και όλοι έχουν προσωρινή. Κανένα στην Ελλάδα. Μόνο το Ιβανόφιο πρέπει να έχει. Το Ιβανόφιο δεν έχει τουρνικέ, Κώστα. Τι λες. Μια χαρά έχει τουρνικέ. Πλάκα κάνω για το, με το θέμα αυτό. Και άλλα γήπεδα δεν δουλεύουν τα τουρνικέ τους. Έτσι, έτσι. Άλλα δεν δουλεύουν τα τουρνικέ τους. Αν είναι κρατικά, δεν είναι ευθύνη της ομάδας. Ναι. Που πληρώνουν οι ομάδες όμως, υποτίθεται. Που είναι ιδιόκτητα. Ενίκεια. Ναι. Άλλα δεν δουλεύουν τα τουρνικέ τους και μπαίνουν έτσι. Έτσι μπαίνουν. Λοιπόν, ναι. Πάμε παρακάτω. Ένα λεπτό έχετε ακόμα, ποιος προλάβει. Τι ένα, πληκτρολογήσω. 10. Ναι, 10. Πληκτρολογήστε το κινητό σας, FM και ενώ ΠΑΟΚ, Άρης ή Ηρακλής, για να κερδίσετε εισιτήρια για τους αγώνες των ομάδων μας. Ναι. Και το στέλνετε στο 54526. 3 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, 2 εισιτήρια για το Άρης Ατρόμητος, 1 εισιτήριο για τον Μπασκετικό Ηρακλής Ιωνικός. Στέλνετε το μήνυμά σας, μπαίνετε στην κλήρωση. 3 από εσάς θα κερδίσουν για το μεγάλο παιχνίδι της Τετάρτης στην Τούμπα. 9.30, Εντάξει, είπαμε, ωραία ώρα. Ποδοσφαιρική. Απίστευτο παιχνίδι μπάσκετ χθες. Πιο απ' όλα. ΑΕΚ Ρέθυμνο.
Εν τω μεταξύ, άκρη φίλε έπαιζε με τη μισή ομάδα. Ναι. Γι' αυτό. Γι' αυτό έγραψα εγώ το πρωί διπλό. Ναι. Το Ρέθινο κέρδισε όλο το μάτσα, αλλά το φοβερό είναι, είδα τα τελευταία τρία λεπτά. 15 πόντους προηγήθηκε το Ρέθινο. Ναι. Αλλά νωρίς το δεύτερο μήκο. Του στάνει η ΑΕ και τα λοιπά και μένουν 2-3 λεπτά. Ναι. Και έχει βάλει φίλε το Ρέθινο 4 τρίποντα. Απίστευτα. Ο Χριστοδούλου και ο Φράγκαμ. Από τα 8 μέτρα και τα λοιπά. Και πάει διαφορά 6 πόντους, 7 πόντους, 8 πόντους. Φτάνουμε και κάνουν φάουλ στο Χάρης. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Ο Χάρης, ο οποίος λέω και εδώ μεταξύ λέω. Πέρσι στον Άρη τις έχανε όλες τις βολές. Λέω τώρα θα τις βάλει. Φέτος πόσες είχε, ξέρεις. 0 στις 11 έχει. 0 στις 9 είχε πριν από αυτόν τον αγώνα. Και 2. 0 στις 11. Είναι επαγγελματίας. Πρόσεξε. Μαγκιά του Παπαθεοδόρου, να τα λέμε όλα. Γιατί κατήφθηνε την ομάδα του έτσι ώστε να πάρει την μπάλα ο Χάρης στην επαναφορά. Γιατί είχε 3 δευτερόλεπτα. Και έκλεισε το φράκαμπ που δεν τη χάνεται με κλειστά μάτια. Ναι. Και πήγε μπάλα στο Χάρης και έγινε φάουλ στο Χάρης. Ναι. Και ο Χάρης έχασε και τις 2 βολές. Και έβαλε μετά ο Τολιόπουλος βολές και κέρδισε η ΑΕΚ. Ναι. Όντως. Εν τω μεταξύ πριν είχε χάσει 2 στις 3 έβαλε 2 στις 3 ο Τσάλμερς. Ο Τσάλμερς ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ μέχρι στον αγώνα 26 πόντους. Και το Ρέθυμνο όμως έχει παράπονα για τη διαιτησία. Ναι, το Ρέθυμνο το οποίο έχει σφαγιάσει τον Άρη στο Ρέθυμνο Άρη και τον Πάο. Και τον Ηρακλή πα στο Ρέθυμνο και παίζει το μάτσο κάθε διαιτητή στο Ρέθυμνο, λες και είναι ο Παναθηναϊκός στο Ρέθυμνο. Η πιο ευνοημένη ομάδα είναι το Ρέθυμνο. Δεν είναι αυτό, καλά, αλλά. Καλά. Είδα το μάτς Ρέθυμνο Άρη. Για την τελευταία φάση λένε του Τολιόπουλου. Μια χαρά φάουλ είναι. Έχει πέσει πάνω του με το σώμα. Ναι, είναι φάουλ, αλλά δεν ήταν φάουλ για βολές. Λένε τέλος πάντων, λένε ότι δεν ήταν φάουλ τέλος πάντων. Και μίλησε και ο Γιάγκος. Στον πάσιμο είναι. Ναι, εντάξει, μίλησε. Πάνω του πέφτει. Μίλησε και ο Γιάγκος. Ναι. Και ο Γιάγκος, ο οποίος ξέρει ότι έχει συνδέσει το όνομα του με την ΑΕΚ. Ναι. Και τον κράζουν οι αεξίδες. Καλά τον κάνουν. Καλά το κάνουν. Ήταν ηρωνικό φίλε. Την ομάδα του πρέπει καλά να. Καλά το κάνουνε. Είπε σέβομαι και στο προηγούμενο μάτς τα ίδια έλεγε. Για αυτού του θλιβερού που μοιράζουν το δίκαιο. Επειδή είναι το Ρέθυμνο και η Αιτζίαν και όλα αυτά. Έτσι θέλει να μην καλά το τα λέγαμε εμεί. Κώστα. Χρυσαθέ. Εμά μα έπαιξε διαιτή που δουλεύει στην Αιτζίαν, το ξέρει. Ναι. Ρέθυμνο Ηρακλή. Το ξέρω. Τότε τι. Και τον Άρη ο ίδιο. Ο Σόμο. Ναι. Τυχαία. Κύριε Σόμο, μπορούμε να δουλέψουμε και εμείς στην Αιτζίαν. Να σας πω κλείνοντας ότι έχει εδώ και ώρα ολοκληρωθεί η συνεδρίαση. Η επόμενη για το θεμένο είναι 5 Μαρτίου και έχουν κληθεί οι κύριοι Καλαϊτζίδης, Γεωργέας και Καφές. Ενώ θα ακολουθήσει στις 12 Μαρτίου Θωμαίδης και Τσιαμούρα. Θα πει όλα, είπε. Χήμαρο σήμερα ο Αλέξης Κούγιας. Τα είπε όλα. Σήμερα τα είπε όλα. Προτιμώ Μαρινάκη από τους άλλους που παίζαν στο ποδόσφαιρο, διαβάζω στο site. Όλοι μας προτιμάμε τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Από τι, από το, γιατί τον προτιμάει? Τον προτιμάει. Από τι? Από τους άλλους που πέρασαν. Δεν γίνονται. Βαγγέλης Ολέ. Δεν γίνονται αυτά πραγματικά. Προφανώς ήταν κάποιος κλόνος που έλεγε σε τηλεοπτική εκπομπή και όχι ο Αλέξης Κούγιας, πρέπει να είναι φυλακή ο Μαρινάκης. Έλεγε ο Αλέξης Κούγιας. Τότε ήταν καλός. Κάτι μεσολάβησε. Και κάτι άλλο έλεγε. Κάτι μπούλιδες που δεν μπορούν να πούν το όνομά τους, κάτι τέτοιο δεν έλεγε. Χρήσανθος. Τώρα είναι αδερφική φίλη. Μάκης, Κώστας. Αδερφική φίλη τώρα. Δεν μπορώ να το πω όντως. Λοιπόν, εχθές ο Κώστας, όσοι τον ακούσατε για διπλό τη City, πήγα ταμείο, αλλά είπε και διπλό τη Γιουβέντους. Ναι, ρε. Ήρθε άσος Κώστα, 50% επιτυχία. Και δυο ματς NBA έβαλα και τάπιασα και έχασα μόνο τη Γιουβέντους. Λοιπόν, σήμερα πολλά και διάφορα. Για όσους μείνουμε σπίτι. Βάλε. Πόρτο Λεβερκούζεν, καλό ματσάκι. Διπλό, άλλο. Κώστα, μην αρχίσει να λέει. Πες τα πω. Νικήτρια στήλη, γράφτε. Πες τα όλα, πες. Πέρσι βραβεύτηκε, φίλε, έχει δηλώσει, δεν τις παίξαμε. Βραβεύτηκε, Χρήσανθε, για το καλύτερο γκολ της 7ης αγωνιστικής. Ε, το βάλαμε, όμως δηλώσει δεν κάνει. Ποιο. Μιλάμε γρήγορα στις διαδικασίες. Ποιο. Εντάξει, είχε ξεκινήσει, είχε αργήσει. Ο Κάρολ, η χωρία. Για το τακουνάκι με τη Λαμία από την μοναδική assist του Στοχ. Έτσι. Στη φετινή σεζόν. Όχι, δεν σα άρεσε ο Στοχ. Ευχαριστούμε, Μύρο. Θα μα πει τα μάτια. Μπασάξ εχείρ Sporting. Εσπανιόλ Γούλφ. Μπασάξ εχείρ Sporting. Άσο. Εσπανιόλ Γούλφ. Διπλό. Διπλό, καλά, είναι καλά. Μπασάξ εχείρ Sporting. Θα τα πούμε αύριο. Είναι διπλό. Κώστα, δεν ξέρεις, αύριο θα λείπω, Κώστα, να ξέρετε. Δεν ξέρεις, τι λε, ρε. Θα λείπω. Το πρώτο αγώνα που δεν με νοιάζει, πάμε. Βασιλεία από Ελ. Άσο. 3-0 το πρώτο ημίχρονο παιχνίδι, το θυμάμαι. Λίντς Αλκμαρ. 0-3. Λίντς Αλκμαρ. 0-3. Μάλμε Βόλσμπουργκ. Χι. Μάλμε Βόλσμπουργκ. Ό,τι να είναι, παιδιά. Μάλμε Βόλσμπουργκ διπλό. Διπλάρα. Αν παίζετε στην Ιντερβέτερ, μην ακούτε τον Κούσι. Καλά, διπλό. Σεβίλη Κλουζ. Άσο. Ζάλσμπουργκ Άιντραχτ. Μπενφίκα Σαχτάρ.
United, Άσος, Άσος, 1-1 United, Ίντερ Λουντογκόρετς και κλεισμένο το θυρών, Ίντερ Λουντογκόρετς, Άσο και Over, Κοπενχάγη, πώς, Σέλτικ Κοπενχάγη. Ματσάρα εδώ, Άσος. Και όλοι οι Έλληνες για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, ναι, θα υποστηρίζουμε τον αγαπημένο μας Ολυμπιακό. Θέλε. Στις 10 το βράδυ, Arsenal Ολυμπιακός. Πρέπει το ελληνικό ποδόσφαιρο να πάρει πρέπει, γιατί με σένα φτάσαμε 17η. Ευτυχώς που κέρδισε ο Άρης την Κυπριακή ομάδα, αλλιώς θα ήμασταν 20η. Και τη Μόλτε. Χρήσανθε, όχι από την επόμενη σεζόν, θα πρέπει λίγο ο Άρης να ανεβάσει τον πύχη του. Δηλαδή να μείνει ο στόχος να κερδίσει τον ΠΑΟ και να μπει εξάδα, γιατί θα βγαίνει μια ομάδα στο Champions League και τρεις ομάδες στο Europa League 2. Τέσσερις ομάδες θα βγαίνουν. Άρα θα πρέπει λίγο και ο Άρης να ανεβάσει τον πύχη του. Εσύ θα λείπεις, γιατί θα κάνεις την τέτοια για να επιστρέψεις σε επαγγελματικές κατηγορίες. Ο Παναθηναϊκός ξετιμωρείται. Είναι ένα θέμα αυτό. Θα δούμε τώρα. Θα πρέπει λίγο και ο Άρης να μην έχει τόσο. Ο Άρης θα πάρει το κύπελο και θα πάρει το καλό εισιτήριο για το Europa League. Κύπελο, κύπελο. Πήρα κλάρα, φέρε μα το κύπελο. Ωραία. Το είπαμε και σήμερα. Στέλιο. Τα εισιτήρια τα δώσαμε. Στέλιο. Του Άρη δύο στείλανε, δύο παίρνουνε. Του Ηρακλή Κώστα, δεν θα δώσει και τα δύο αύριο μαζί. Δεν έχω πρόβλημα. Ωραία, αύριο δύο μαζί. Του Άρη όντως είναι δύο στείλανε, δύο πέρανε. Ωραία. Το ΠΑΟΚ δεν έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Πόσα δίνεις, τρία. Τρία δίνω, Κώστα, περίμενε να σου πω. Ναι, ναι, πες να πω τα τυχερά νούμερα. Τρεις, τέσσερις, πέντε στείλανε, θέλω τρία νούμερα. Ναι. Το 1, το 3 και το 5. Το 3 και το 5. Λοιπόν, Αθανάσιος Λασκαρίδης. Λασκαρίδης. Μας έστειλε και καλησπέρα, ήταν ο πρώτος. Μπράβο. Ιακωβίδης Γιώργος. Ιακωβίδης. Και Δρακίδης Δημήτρης. Δημήτρης. Σαββίδης Ιωάννης. Δρακίδης Δημήτρης, Ιακωβίδης Γιώργος και Αθανάσιος Λασκαρίδης. Ενημερώνεστε εντός λίγων λεπτών από τη Μαριλής για το πότε και πότε. Και πώς θα παραλάβει τα εισιτήριά σας. Ετοιμάζετε λίγο ταυτότητα και άμκα για να μην ταλαιπωρείτε εδώ η συνάδελφος. Ναι. Να τα έχετε έτοιμα. Βέβαια. Χρειάζονται παιδιά, να ξέρετε. Από αύριο δεν θα δίνουμε εισιτήρια ούτε για τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ούτε για το Άρης Ατρόμητος. Θα δίνουμε μόνο για τον Ηρακλή. Ηρακλάρα, σα αγαπώ και παντού ακολουθώ. Ένα παιχνίδι όντως. Με πόλο έλξη ατραξιών για την πόλη. Να βγει αγωνιστή τέτοιο Άρης ΠΑΟΚ πρώτο μάτς των playoff και να γίνει και να πούνε λόγω κορονοϊού και κλεισμένων. Ντροπή. Το πάει ο Καρυπίδης θα επιδείξει κανονικά. Ναι, όντως, σκάνδαλο. Σκάνδαλο στο βάρος του Άρη θα είναι και αυτό. Ένα τα πολλά. Όπως τώρα. Αδικία. Μαθημένοι είμαστε, Κώστα. Ναι. Κόντρα σε όλους. Έτσι. Πολεμάμε. Λοιπόν, όπως τώρα. Αύριο πάλι. Ο πολεμάνε την Ξάνθη, φίλε. Την Ξάνθη. Προσπαθούν να την πνίξουν. Σταμάτησε το καρναβάλι τη Ξάνθη για να πνίξουν την Ξάνθη. Με απόφαση τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Να τα λέμε αυτά. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 12 η Τρόικα θα είναι μαζί σας αμέσως μετά. Κωστής Τσαρός. Ποιος αυτός. Δεν θα έρθω αύριο. 1-0. Ούτε εσύ. Εγώ δεν θα έρθω, έχω σύσκεψη. Ναι, να. Τι. Και η Ηρακλής Ιωνικός σύσκεψη είναι ντροπή. Ναι, μας καλέσαν σύσκεψη. Να μην πας. Το πιστεύω αυτό. Όπως έλεγε ο Κώστα και συνάδελφος για τον κορονοϊό. Η μέρα Δευτέρα την Παρασκευή θα είμαι άρρωστος. Τα φιλιά μας. Κώστα λέει αύριο θα έχω πυρετό. Και είχε. Φοβερό. Είχε, εντάξει. Είχε. Τέτοια διάγνωση όμως. Άμα κοιμάσαι 6 ώρα το πρωί, έχει συνήθως. Ταλαιπωρήσε μετά. Του λέει βράδυ. Ταλαιπωρήσε μετά. Στον υπολογιστή. Συνέχεια. Τα σκυλιά εκεί. Τα σκυλιά. Φουλ του Άσο, φουλ του Ρίγα. Οι σφίγγες. Το ξέρεις ότι τώρα κάνει βραδινή βάρδια στο site του φίλου μας. Η καλύτερη ώρα είναι. Όχι βραδινή. Ξημερώματα. Μία. Μία το βράδυ με 9 το πρωί, κάτι τέτοιο κάνει. 12-8. 11 με 7. 11 με 7. Τρομερό. Αδερφός. Μπράβο. Αδερφός, τα φιλιά μας. Λοιπόν, αύριο πάλι. Γεια σας.